Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Σε μια βραδιά που θυμίζει, θα έλεγε κανείς, προεκλογική περίοδο. Δεν μπορώ να καταλάβω, πρέπει να είμαστε ίσως και η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που βιώνουμε προεκλογική περίοδο ακόμη και σε ένα πολύ σύντομο χρόνο, ακόμη και μετά τις εκλογές. Δηλαδή, το ζούμε σε μια παραταμένη προεκλογική περίοδο πριν τις ευρωεκλογές, το ζούμε και αμέσως μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουμε αυτό. Γενικότερα όμως είμαστε πάντα σε μια προεκλογική περίοδο. Εδώ ο κόσμος ασχολείται, αυτή είναι η αλήθεια, ο κόσμος ασχολείται με πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα που τον ταλαιπωρούν στην καθημερινότητά του, όπως τα θέματα ακρίβειας, υγείας και όλα τα υπόλοιπα. Και το πολιτικό σύστημα ασχολείται με εκλογές. Έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουμε παρασκήνιο και προσκήνιο για το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε προσκήνιο και παρασκήνιο για το ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα τρέχουν οι πολιτικές διαδικασίες για τις εκλογές που είπαμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε πολιτική γραμματεία και είχαμε έτσι γνωστές κόντρες και αναμενόμενες, εγώ θα έλεγα. Είχαμε αυτήν την πρωτοβουλία του κυρίου Κασελάκη να καλέσει τον κόσμο να συνομιλήσει μαζί του σε μια τέτα-τέτα επικοινωνία. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε συνέχεια με τις δηλώσεις που γίνονται στην κορυφή. Και βέβαια έχουμε και τις στάσεις της MRB. Είδατε πριν ένα μέρος στον Ντάκη Χατζή. Εδώ έχουμε να αναλύσουμε κάποιες κάρτες με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι δείχνουν σε επίπεδο ανησυχίας του κόσμου, αλλά και πολιτικών αποτελεσμάτων εν ώψη ενδεχομένων εκλογών. Αυτό που λέγαμε πριν, προεκλογική περίοδος. Νίκος Φελέκης. Νίκο μου, καλώς ήρθες. Γεια σου, Μάνο. Γιώργος Μουρούτης, ο διευθυντής του thepresident.gr. Γιώργο μου, καλώς ήρθες και εσύ. Μαρία Καρακλιούμη, η πολιτική αναλύτρια του One Channel. Η Αντιγόνη Βαφίδου, δικηγόρος, είναι εδώ. Είσαι, ταιριάζει η γραβάτα σήμερα, τη φόρεσε επίτηδες, κυρία Βαφίδου. Είμαστε σε την αλήθεια, ακόμα σαν ασορτή, έτσι. Ο συνάδελφός μου, ο Δημήτρης Μανιάτης από τα Νέα, τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Δημήτρη, εγώ σε ευχαριστώ. Όπως ευχαριστώ τον επίσης συνάδελφό μου Παντελή Περιβολάρη εδώ, τον συνάδελφό μου από το One Channel. Καλησπέρα, έτσι. Και συγγραφέας, εγώ θα προσθέσω, Παντελή μου, έτσι, με πολύ πολύ έντονη δραστηριότητα. Και να πω και κάτι. Δεν κατάφερα να ταιριάξω τι γραβάτε μα όμω με την Αντιγόνη. Εγώ σε ταρίστηκα με σένα με τίποτα. Αλλά ξέρει, ποιο είναι το δικό μου το πρόβλημα με σένα. Τι? Εγώ και να θέλω να δω κάτι άλλο το βράδυ σπίτι δεν μπορώ. Γιατί η γυναίκα μου βλέπει νυφλή. Α, η γυναίκα σου, όχι εσύ. Η γυναίκα μου βλέπει νυφλή. Σε υποχρεώνει. Ωρα, ναι, με παρακολουθεί. Σε υποχρεώνει. Εντάξει, να δώσουμε τα φιλιά μα και τα χαιρετίσματά μα λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε την κουβέντα μα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την κουβέντα μας και θα αρχίσουμε την απόψινή συζήτηση με τα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και δεν είμαι σίγουρος ακόμη ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή της πρωτοβουλίας του κυρίου Κασελάκη για τη συνάντησή του με τους πολίτες. Από νωρίς σήμερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Και έχει σημασία το αυτό τώρα που λέω, για να βάλω έτσι να πυροδοτήσω και να προβοκάρω λίγο τον Νίκο Φελέκη. Στην αφίσα πάντως που είχε βγει, που έλεγε σας περιμένω να έρθετε, Κουμουνδούρου και τα λοιπά, δεν είχε κανένα σήμα ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν Κασελάκης μόνο. Κανένα σήμα ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλω να δούμε, δεν ξέρω αν έχουμε, έτσι το Μέγκα βρέθηκε εκεί και είχε μερικές δηλώσεις, μερικά λόγια από τους ανθρώπους που είδαν τον κύριο Κασελάκη. Έχει το ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υπόθηκε, τι συζητήθηκε. Για πάμε να το δούμε. Θα σας πω ότι ήταν μια πολύ φιλική συζήτηση, ευδιάθετος ο πρόεδρος, πολύ επικοινωνιακός, το γνωρίζετε κι εσείς, και μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία που μακάρι να βρει μιμητές, ευρύτερα δηλαδή και στα άλλα κόμματα, γιατί όχι. Εγώ ήρθα για κάτι το οποίο με πνίγει, το οποίο γίνεται μια αδικία και από τα κανάλια και από τα ΜΜΕ, αυτά είπα του Προέδρου, ότι να μην πνίξουν όπως πνίξανε τον κύριο Τσίπρα. Είμαι πολιτής του Περιοδικού Δρόμου Σχεδία, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και κάνω και τις αόρατες διαδρομές σχεδίας, μια βόλτα στη σκοτεινή πλευρά της Αθήνας, που προσπαθούμε να τη φωτίσουμε. Ο κύριος Κασελάκης έχει κάνει τις αόρατες διαδρομές. Είμαστε πολύ φίλοι από τότε. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος που ήρθε και είδε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, στη σκοτεινή πλευρά της Αθήνας. Μάλιστα. Αυτά συζητήθηκαν, έτσι. Και θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη Μανιάτη που βρέθηκε σήμερα εκεί ο Δημήτρης, έτσι. Θα μας δώσει, Δημήτρη, έτσι ένα κλίμα. Τι αποκόμισε εσύ από αυτή την... Τρεις εικόνες, γρήγορα. Τρεις εικόνες μόνο. Ναι, ναι.
Εικόνα πρώτη, που νομίζω πως έχει ενδιαφέρον. Την ώρα που οι πολίτες περίμεναν, οι κομματικοί έφευγαν. Είχε μόλις τελειώσει η πηγάμα. Η πολιτική γραμματεία, λες. Πολιτική γραμματεία. Ναι, σωστό. Και οι πολίτες περίμεναν για να μπουν. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι προφανώς ο κύριος Κασελάκης εκτιμά ότι όσο δυσκολεύεται μέσα, θα αναζητά έξω στήριξη. Μια άλλου είδους σχέση με τον κόσμο. Δεν εξετάζω αν αυτή θα είναι πετυχημένη ή όχι, θα το δείξει η ιστορία. Ναι. Ένα. Δύο. Οι πολίτες αυτοί, επειδή στάθηκα λίγο μαζί τους και κάναμε κουβέντα, δεν θέλω να συμπληρώσω ή να διορθώσω κάποιο ρεπορτάζ. Ήταν ετερόκλητο το δείγμα. Δεν ήταν μόνο μια σκληρή βάση του ΣΥΡΙΖΑ που αναζητά και έχει ένα παράπονο ή ένα θυμό. Υπήρχαν κάποιοι που είπαν: ήρθαμε να πούμε τις ιδέες μας στον πρόεδρο. Υπήρχαν όμως και διάφοροι οι οποίοι ήρθαν επειδή εκτίμησαν αυτή την πρωτοβουλία και επειδή ζούμε μια εποχή που η πολιτική είναι μακριά από τον κόσμο, με ΙΤΑ και η πολιτική με όμικρον ΙΟΤΑ. Ξαναλέω, δεν εξετάζω αν το εγχείρημα είναι επιτυχημένο. Ναι, ναι, ναι. Το εγώ, αποτιμώ. Αν θες έτσι στο πλαίσιο της συζήτησής μας ως προσωπική άποψη, δεν τη βρίσκω καθόλου κακή την ιδέα ή την πρωτοβουλία αυτή. Δεν ξέρω αν γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, η γενική εικόνα. Ξέρω, δεν είναι. Μαζί σου. Ναι, πολίτα. Ναι. Η γενική εικόνα, βέβαια, ήταν εικόνα συλλόγου παραπώνων. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν εικόνα πολιτική. Και να σου πω κάτι, Δημήτρη, θα πήγαινε κάποιος να του πει απλά συγχαρητήρια. Ήθελε ήταν μια κυρία, για παράδειγμα, που ναι. μου είπε: έχω έρθει για να δω, να μου πει μια πρόταση ο πρόεδρος Κασελάκης, γιατί έχω ένα θέμα με τα δεδουλευμένα μου, με μια εταιρεία που δούλευα. Και της λέω: αχ, γιατί δεν το κάνατε με ένα δικηγόρο κτλ. Γιατί λέει: έχει μια άλλη δυναμική να το μοιραστώ με έναν πολιτικό αρχηγό που πιθανώς θα το κάνει και επερώτηση. Ναι. Λέω τώρα. Ναι, 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 ναι. Λέω: μα δεν είναι στη Βουλή, είναι όμως στο κόμμα του. Ναι. Θέλω να πω: υπάρχει μια συζήτηση ναι, εκεί ναι. πέρα. Αυτές είναι οι εικόνες. Οι κομματικοί που έφευγαν από την πολιτική ναι. γραμματεία, οι πολίτες που περίμεναν. Και η εικόνα στην οποία θα πάμε μετά, στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Που είναι άλλο πράγμα. Η εκτίμησή σου είναι, γιατί έχεις την εμπειρία της κάλυψης ρεπορτεζιακά αυτού του χώρου και της ανάλυσης της πολιτικής αυτού του χώρου. Επικοινωνιακά θεωρείς ότι του έκανε καλό, του κάνει καλό αυτό του κ. Κασελάκη. Σε αυτό το μικρό δείγμα, ναι. Αλλά νομίζω πως αυτό δεν θα είναι καθοριστικό για αυτά τα οποία θα έχουμε το επόμενο διάστημα γενικά στον χώρο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Θεωρώ ότι ο χώρος είναι σε μία, και το λέω και το ξαναλέω και το πιστεύω βαθιά, υπαρξιακή στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό. Ναι. Πάντως, εδώ είναι ξεκάθαρο για μένα. Δεν χρησιμοποίησα τυχαία το παράδειγμα αυτό που είπα πριν και στον Νίκο, ότι στην αφίσα με την οποία πολύ καλή παρατήρηση διαφήμιζε ο κύριος Κασελάκης την συνάντηση, δεν υπήρχε πουθενά το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε εντύπωση, είναι σαν να καλούσε ο κύριος Κασελάκης μία συνάντηση για το κόμμα του που έτυχε να γίνεται στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενός άλλου κόμματος. Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν θυμάστε και στο λεωφορείο που χρησιμοποιούσε προεκλογικά, το λογότυπο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτω δεξιά που σχεδόν δεν φαινόταν. Και στο τέτοιο. Ναι. Ότι θα πάει σε ένα προσωπικό κόμμα, κανείς δεν το αμφισβητεί. Ναι. Ότι κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, επίσης δεν το αμφισβητεί κανείς. Καλό είναι όμως έτσι. Δεν ξέρω πώς το κρίνεις. Όχι, ρωτώ. Για τον ίδιο μπορεί να είναι καλό. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν είναι καλό. Ναι. Το να φτιαχτεί ένα προσωπικό κόμμα, οι κασελίστες που τους λέω εγώ, δεν ξέρω αν είναι καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι είναι καλό για τον κύριο Κασελάκη. Θέλει να τους κρατήσει ζεστούς. Θέλει να τους κρατήσει ζεστούς. Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, κάτι πρέπει να πει. Συγγνώμη. Ναι, έρχομαι αμέσως στον Τιγόνι. Πάντως, για να μην τρελαθούμε κιόλας, αυτό που έκανε σήμερα ο Κατσελάκης το κάνουν όλοι οι αρχηγοί όλων των κομμάτων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέγεται πολιτικό γραφείο. Mm-hmm. Έχουν μία μέρα την εβδομάδα χωρίς κάμερες. Εδώ ο κύριος Κασελάκης το έκανε για τις κάμερες, δεν το έκανε για τον κόσμο που έχει τα παράπονα. Μπορεί κάποιος να δει τον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή πολίτης απλώς. Βεβαίως, άμα ζητήσει ραντεβού με το γραφείο, του φαντάζομαι μπορεί. Πάντως, εγώ επειδή έχω εμπειρία. Έχω εμπειρία, λέγεται. Αν ζητήσει ραντεβού εδώ, είπε λέει χωρίς ραντεβού θα έρθείτε. Εδώ είπε ελάτε τρεις ώρες, εδώ είμαι εγώ, ελάτε. Επιτρέψτε μου. Όχι, συγγνώμη, δεν διακόπτω. Απλά λέω. Επιτρέψτε μου, εδώ λέγεται, πραγματικά λέγεται η διαδικασία αυτή, πολιτικό γραφείο. Όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων έχουν στο γραφείο τους, το ανοίγουν μία μέρα την εβδομάδα. Συνήθως γίνεται με ραντεβού υπό την έννοια ότι παίρνει κάποιος και λέει πότε δέχεται ο βουλευτής. Λέει την Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 10 και γίνεται πάντα χωρίς κάμερες, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς να βγαίνουν αυτοί που συναντούν τον πολιτικό να λένε τα θέματά τους. Επίσης στα γραφεία πρωθυπουργών υπάρχει πάντα ένα γραφείο που λέγεται γραφείο κοινού. Δηλαδή είτε με επιστολές, είτε με email, είτε με τηλέφωνα έχει δυνατότητα απευθείας αδιαμεσολάβητο ο κόσμος να επικοινωνεί
εμέσως σε πρώτη φάση με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αμέσως, αν κρίνει ο Πρωθυπουργός, φαντάζομαι, και το επιτελείο του, ότι πρέπει να συναντήσει τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τον δίπλα. Άρα λες ότι πω, λοιπόν, είναι ότι κάτι που γίνεται, απλώς το προέβαλε ο κ. Κασελάκης. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, είναι πάγια τακτική. Ο κ. Κασελάκης επέλεξε να το προβάλλει. Ακριβώς γιατί θέλησε να περάσει αυτό το μήνυμα και καλά έκανε από την πλευρά του, ότι ο ίδιος έχει αδιαμεσολάβει τη σχέση, όπως επικοινωνιακά προσπαθεί να πείσει, με τους πολίτες. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εντάξει, έγινε την πρώτη φορά. Δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη αξία υπό την έννοια αυτή που σας είπα. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως γίνεται και νομίζω ότι είναι σε δεύτερο επίπεδο η σχέση των πολιτών με τον Κασελάκη. Υπό την έννοια οι πολίτες συνήθως συναντούν τον εκπρόσωπό τους στην περιφέρειά τους, στον Δήμο τους, στην εκλογική τους περιφέρεια, αν είναι βουλευτής, αν είναι εκπρόσωπος του κόμματος. Ναι, νομίζω όμως πάντως είναι και στη λογική του ή στο πλαίσιο αυτών που έχει προβάλλει και έχει προωθήσει ο κ. Κασελάκης, ότι θέλει την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τον κόσμο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το προφίλ χτίζει, φτιάχνει. Ακριβώς, το αδιαμεσολάβητο. Ναι, ναι. Δεν είναι και βουλευτής που να έχει αυτό. Αυτό που μου έκανε την εντύπωση εμένα, και ρωτάω τον Μανιάτη. Άκουσα ότι το γραφείο τύπου είπε ότι είδε 150 σε 3 ώρες. Άμα είναι 150, του είδε ούτε από για ένα λεπτό. 3 έως 5 λεπτά. 3-5 λεπτά δεν μπορεί να δει πάνω από 50-60. Κοίταξε, να πούμε, πρόσεξε, δεν είδα 3 ώρες, αυτό λέω, γιατί είπα, δεν το έχω παρακολουθήσει. Όχι, είπαν ότι δόθηκε παράταση και όταν παραπάνω, γιατί με, λέω ότι μέχρι πριν μισή ώρα πριν που είμαστε στην εκπομπή, έβλεπα ακόμα κόσμο ο κ. Κασελάκης. Αυτό λέω. Αν είναι 3 λεπτά, έτσι, είναι 20 την ώρα. 3 ώρες 60. Άντε να δώσετε και παράταση και άλλη μία ώρα και άλλες 2 ώρες. Να πάει στο 100-150 είναι μόνο για selfie. Καλά, μερικοί μπορεί να πήγανε 2-2. Κάτσε ρε, 2-2. Αφού έπανε έναν είπε. Κάποιοι μπήκαν ως παρέες. Μια παρέα νέων, ας πούμε. Μπορεί να μπει και να κάνω εγώ το συγκεκριμένο στον Πλεονίκος, ότι μπορεί και εγώ να ήθελα να πω ένα γεια σου, φίλε, ήθελα να σε γνωρίζω από κοντά. Ένας κύριος, ας πούμε, είχε τις ιδέες του, μάλιστα τον ψηλό ήξερα, ήταν παλιό, είναι πασοκογενής, ο άνθρωπος αυτός, από μια δυτική συνοικία, είχε γράψει, μου λέει, εγώ δεν ήρθα να μου πει, ήρθα να του πω. Λέω, τι εννοείς. Και είχε γράψει στο κινητό του 6 ιδέες για τα ΜΜΕ. Που νομίζω είναι το κλασικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και του κοινού του, ανέκαθεν έτσι. Πάντως, Δημήτρη, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Είδε όλους τους πολίτες, αλλά δεν είδε τους εργαζομένους της Αυγής που ήταν απ' έξω και αρνήθηκε να τους συναντήσει, από ότι, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι είδε στα. Ναι. Τώρα θα έχουμε έτσι κι αλλιώς εξελίξεις για την Αυγή και τα κομματικά μέλη. Μπαίνουμε τώρα σε αυτό. Θα μπούμε τώρα στην Αυγή. Τα παράπονα κάποιων εργαζομένων. Πολύ σύντομα, απλά να πω ότι πολύ σωστά, Μάνο, αυτό που παρατήρησε, ότι δεν υπήρχε τον brand name του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι σαν να έλεγε ο κ. Κασελάκης, είτε είσαι ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι, έλα να σ' ακούσω. Εγώ αυτό εισέπραξα και νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί ουσιαστικά να προωθήσει ως επικοινωνιακό του όπλο και ίσως και ως πραγματικό όπλο είναι ότι είναι αυτός ο αρχηγός ο οποίος θέλει να συσπυρώσει απολυτικ πολίτες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι δεν είναι οι κλασικά προσκύμενοι στον κομματικό μηχανισμό, και ότι γι' αυτό μπορεί να είναι πολλά υποσχόμενος ενδεχομένως και για κυβερνησιμότητα. Μιλώ τώρα μια εικασία μετάφραση του πρίσματος του κ. Κασελάκη. Αυτό. Ναι. Μαρία, αυτός είναι εύκολο. Είναι αμέσως, εύκολο. Έρχομαι αμέσως, Παντελή. Εγώ δεν ξέρω αν ωφελεί το επισκεπτήριο και χωρίς ραντεβού. Απλώς όταν οι πολίτες πάνε σε ένα πολιτικό γραφείο και κάνουν αυτό που λέμε πολιτικό γραφείο, δεν πάνε για να βγάλουν selfie. Πολλές φορές πάνε για να πούνε πράγματα και περισσότερες φορές πάνε για να ζητήσουν πράγματα. Ένα βασικό συστατικό της πελατειακής σχέσης είναι η συνάντηση με τον πολιτικό στο πλαίσιο του πολιτικού γραφείου. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτό το πρώτο εγχείρημα είναι για να μεγαλώσει την αναγνωρισιμότητά του ο κ. Κασελάκης, γιατί σίγουρα θα άκουσε κάποια αιτήματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως που μπήκαν στον κόπο να κάτσουν με 38 βαθμούς Κελσίου να περιμένουν για να δουν τον κ. Κασελάκη, φαντάζομαι ότι θα περιμένουν σε αυτό που έθεσαν ως θέμα να ακούσουν και μια πρόταση ή μια λύση αργότερα. Ναι. Και επειδή ο κ. Κασελάκης προσπάθησε να τα κάνει όλα μόνος του προεκλογικά και δεν βγήκε, γιατί εντάξει, αύξησε με την αναγνωρισιμότητά του, αλλά δεν βγήκε στο βαθμό που θα ήθελε. Δεν είμαι βέβαια αν αυτό το εγχείρημα δεν θα τον εξαντλήσει και θα του δώσει περισσότερους πολιτικούς πόντους. Φοβάμαι ότι αυτό θα τον εξαντλήσει περισσότερο και θα τον αποπροσανατολίσει από το πολιτικό σκέλος, γιατί αυτό δεν είναι πολιτική. Ναι, ναι, Παντελή. Έτσι ακριβώς δεν είναι πολιτική.
Και δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκε πριν, να πει: Ελάτε, ανοίγω το μαξί μου και όποιος θέλει έρχεται. Θα πάνε 5 εκατομμύρια κόσμος. Θα περιμένουν μήνες εκεί πέρα μέχρι να γίνει συνάντηση. Από εκεί πέρα, δεν μπορείς να παράξεις πολιτική με αυτόν τον τρόπο, γιατί καταργήσει όλα τα όργανα σε ένα κόμμα. Πώς θα παραχθεί πολιτική, μόνο ο πρόεδρος απευθείας με τον κόσμο, δεν γίνεται. Δεν είναι ο Μωυσής και να στέλνει. Κατάλαβα, καταλαβαίνω τι λες. Απλώς θεωρώ ότι είναι αυτό που θέλει να προωθήσει ο κύριος Κασελάκης. Έχω απευθείας επικοινωνία και επαφή με τον κόσμο και εγώ λύνω τα θέματα του. Να πάμε τώρα στην πολιτική γραμματεία, στη συνεδρίαση που είχαμε νωρίτερα. Δημήτρη, τώρα μαθαίνω ότι τέθηκαν διάφορα θέματα. Δηλαδή, είχαμε τα θέματα των μέσων ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μιλώντας για την Αυγή. Ηρίστο εμπαρόδο να πω ότι διάβασα πριν από λίγο ανακοίνωση της ΕΣΥΑ, όπου προανήγγειλε την απεργία στην εφημερίδα Αυγή, η οποία αρχίζει από το πρωί αύριο στις 6 τα ξημερώματα και λίγη 24 ώρες στις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και μπαίνουν και συζητήθηκε του κόκκινου. Ναι, ναι. Συζητήθηκε, λέω, η απεργία δεν ξέρω αν θα μπουν σε αυτό. Είναι λοιπόν, συζητήθηκαν κάποια θέματα που δεν βγήκε και τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Είπαν ότι θα το δουν οι οικονομικές υπηρεσίες όλο αυτό. Από το ρεπορτάζ, ένα πράγμα, καταθέτω στο τραπέζι. Βέβαια. Αλλά θα το πω και ως δική μου άποψη, ως δημοσιογράφος, γιατί οφείλω να το κάνω ως μέλος ΕΣΥΑ. Προσωπικά, εγώ θέλω την Αυγή στο περίπτερο. Έφευε. Το λέω ευθέως και το λέω και προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Δεν έχει να κάνει με το αν διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιος. Ένα ακόμα εξώφυλλο μιας δημοκρατικής εφημερίδας είναι ένα ακόμα εξώφυλλο μιας δημοκρατικής εφημερίδας. Η διαφωνία έρχεται μετά. Να το θέσουμε και διαφορετικά. Αυτός που ξέρει να διαβάζει εφημερίδες και αυτός που ενημερώνεται από τις εφημερίδες, ό,τι και αν πιστεύει πολιτικά, την Αυγή τη θέλει στο περίπτερο. Πολύ σωστά. Για να είμαστε εξηγημένοι. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της Αυγής στο περίπτερο είναι σημαντικό να υπάρχει ακόμα και με χαμηλή κυκλοφορία, όπως και άλλες εφημερίδες έχουν. Έτσι. Δύο. Από το δικό μου ρεπορτάζ, και το καταθέτω στο τραπέζι και κοιτάω κυρίως προς τον Νίκο Φελέκη, που έχει πολύ καλό ρεπορτάζ, νομίζω ότι η Αυγή, και το λέω γιατί έχει διατελέσει εκδότης. Το λέω τυχαία. Ναι. Η Αυγή, αν κλείσει, επειδή ακριβώς το προσωπικό θα απορροφηθεί έτσι κι αλλιώς στα μέσα, τα καινούργια μέσα του κόμματος, αυτό εκ των πραγμάτων δεν θα εξοικονομήσει κάτι. Μία ή άλλη είναι η ιστορία. Δεν θα εξοικονομήσει. Δημιουργούνται νέα καινούργια μέσα στο κόμμα. Θα έχουμε κάποιες εκεί πέρα, από ό,τι φαίνεται, μια ψηφιακή ομπρέλα. Δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτώ. Ναι, θα έχουμε ένα ενισχυμένο site εκεί πέρα. Από ό,τι φαίνεται, το έχει διαβεβαιώσει ο κύριος Κασελάκης ο ίδιος αυτό. Λοιπόν, δεν είναι ότι γλιτώνει κάτι. Άρα να πω κάτι. Να το επειδή το λες κάπως, δεν ξέρω αν εννοείς αυτό, δεν προσπαθώ να σε ερμηνεύσω. Αλλά από είναι άχαρη κουβέντα, αν γλιτώνει. Ναι, αυτό όχι, που βλέπω και εγώ είναι ότι πέραν των οικονομικών θεμάτων που βάζει ο κύριος Κασελάκης στα μέσα, κάνει και παράλληλα και μια εκαθάριση. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική επιλογή. Αυτό θέλω. Κλείσιμο του ημερήσιου, φίλου. Έτσι. Για να είμαι καθαρός. Ναι, κάνει εκαθάριση. Δημήτρη μου, ότι το να υπάρχει το ημερήσιο φίλο, όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές το πρωί ή οι ραδιοφωνικές αρχίζουν και διαβάζουν και δείχνουν. Κάνει δηλαδή ένα επικοινωνιακό όπλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το παίρνανε 500. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Αλλά το βλέπουν και το ακούνε. Έτσι, πολύ σωστή. Λέει ο Νησουή, σήμερα το διαβάσουμε τις εφημερίδες. Όχι και μόνο αυτό. Ναι. Θέλω να σου πω, επειδή στα site ανεβάζουμε καθημερινά όλα τα πρωτοσέλιδα, χάνει και από εκεί. Μιλάμε. Βεβαίως. Εγώ θα σας πω, αν μαζέψεις αυτό που ακριβώς λες, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό. Αν μαζέψεις τον αριθμό των τηλεθεατών που βλέπουν στην τηλεόραση τα πρωτοσέλιδα, των ακροατών που διαβάζουν τα πρωτοσέλιδα και αυτών που διαβάζουν τα site, μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο. Είναι το briefing. Θες να σου πω εγώ όταν ξυπνάω το πρωί, το πρώτο που κάνω, εντάξει, μπαίνω στο δικό μου, στο Matrix. Στο πρώτο που πάω είναι σε εφημερίδες. Ναι. Επειδή έχω όλες τις εφημερίδες, πάω και βλέπω όλα τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Σωστό. Ναι, υπάρχουν και τα οπισθόφυλλα. Παίρνω λοιπόν μια πρώτη ματιά από εκεί και μετά πάω στα άλλα site. Πάω στο Θέμα, στο Real, στην εφημερίδα, σε όλα. Αλλά το πρώτο που κάνω, ίσως επειδή... Στο ενικός να μπαίνεις, αυτό είναι το βασικό. Στο Real. Το ενικός.gr. Α, είναι καλύτερο. Πρέπει να μπαίνεις πρώτα, μετά στο... Λοιπόν, έλα, πάμε όμως, γιατί έχει ουσία αυτό που λες. Ένα λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό και αν ήταν να πληρώνουν 600 ευρώ που είναι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, τα εκτυπωτικά, για αυτά τα φύλλα που πουλάνε, δεν θα είναι παραπάνω. Θα μπορούσαν, αν κάνανε μια καλή διαχείριση, και κυρίως ο Κασελάκης, η νέα ηγεσία, προσπαθούσε να προσελκύσει διαφήμιση,
θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος αντί να τους λέει ή να δώσουμε... Μισό λεπτό. Τους λέει. Εδώ θέλω να σου θυμίσω το ρεπορτάζ το οποίο αποκαλύψαμε εμείς και τι έλεγε αμέσως μετά τις κομματικές εκλογές. Ότι η διαφήμιση την οποία θα έπαιρνε η Αυγή ανεκλήθη. Ανεκλήθη. Mm-hmm. Έτσι, η σήμερα, το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ένα πακέτο διαφήμισης κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. 1.700.000. Κάτι. 1.200.000. Με επιχειρηματία συγκεκριμένο. Ναι. Να το πω. Από τον κύριο Μάρη. Από τον κύριο Μάρη. Είχε κλειστεί και μετά ανεκλήθη. Mm-hmm. Ανεκλήθη λοιπόν, το τρίτο σκέλος. Και είχε. Δεν θυμάμαι, πα πα πληρωμή ανεκλήθη. Προπληρωμή. Θα μπορούσε λοιπόν ο κύριος Κασελάκης να προχωρήσει σε επαφές, σε τέτοια κλπ. Αλλά αυτός βγαίνει κάθε μέρα και καταγγέλει ότι το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εδώ Νίκο, νομίζω και δεν μπορεί ότι να απορροφήσει όλους. Αυτό στο οποίο αναφέρεσαι ενισχύει και το ρεπορτάζ και την εικόνα, την άποψη που δίνει και ο Δημήτρης Μανιάτης και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι εδώ μιλάμε για μια πολιτική εκαθάριση και όχι τόσο το οικονομικό. Γιατί, να εξηγηθούμε και το άλλο, όσα μέσα και να φτιάξει το νέο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, δεν μπορεί να απορροφήσει τεχνικούς, για παράδειγμα. Δεν είναι και ψέματα. Έτσι. Δεν μπορεί να απορροφήσει τεχνικούς, δεν έχουν καμία δουλειά στο site. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν θα τους απορροφήσει όλους, γιατί αυτοί οι οποίοι θεωρούνται τσιπρικοί, να το πω έτσι, να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα, δεν θα υπάρξουν στην επόμενη μέρα. Είναι δεδομένο. Και επίσης, εδώ μιλάμε και για άλλα κόστη, δηλαδή το ίντερνετ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ένα φθηνό σπορ. Όχι, βέβαια. Έτσι, όχι, όταν πρέπει να πληρώσει κόσμο, καθόλου φθηνό. Βέβαια. Εντάξει, για να εξηγούμε, θα μην παρέξουμε. Αυτό που είπες όμως είναι πάρα πολύ σωστό. Όταν τους λένε και ψέματα, όταν λένε δεν θα σας διώξουμε, δεν μπορεί να με τις διώξει. Γιατί υπάρχει ένα 30% που οι ειδικότητες δεν μπορούν να απορροφηθούν σε site. Π.χ. οι συντάκτες. Μα αυτό είπα. Συντάκτες είναι. Το πιο απλό. Οι γραφίστες. Οι γραφίστες θα μπορούσαν. Εντάξει, θα μπορούν. Ένας-δύο, όχι παρά. Μπορούν, ναι. Εντάξει, προφανώς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω σου είχα πει και την άλλη φορά και νομίζω και χθες το είπα, θα επεκταθεί και στα άλλα μέσα. Στο φοβάμαι, κόκκινο εννοείς. Το κόκκινο φοβάμαι και ήδη νομίζω αρχίσανε και τα παιδιά, οι συνάδελφοι του κόκκινου, τους είπε ότι μέχρι τις 3 θα είναι ενημερωτικός ο χαρακτήρας. Μέχρι τη μία το διαψεύδει το πάντως ο διευθυντής του κόκκινου. Ναι. Άμπραβο, το διαψεύδει. Ακριβώς, ακριβώς. Ο κύριος Γιαννίκος, απλά το άκουσα, το άκουσα και εγώ. Άκουγα το σενάριο που έλεγε. Από το πρωί έως τη μία μετά το μεσημέρι το ραδιόφωνο θα έχει ενημέρωση. Ο διευθυντής του. Και μετά, ναι, και μετά θα είναι μουσικός. Νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να σταθεί και στη λογική. Είναι ενημερωτικός στόχος. Ακριβώς. Δηλαδή θα έχανε την άδεια του ενημερωτικού σταθμού. Νομίζω ότι το κόκκινο, οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρει ο κύριος Κασελάκης, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί συχνότητα. Σωστό. Λοιπόν, μπορεί όμως να το διαχειριστεί κάποιος άλλος. Μπορεί να γίνει διαχείριση από άλλον. Ναι. Και αυτό και νομίζω εκεί θα πάει. Αυτό είναι μια συζήτηση. Φοβάμαι ότι εκεί θα πάει για τα παιδιά, ας πούμε, για τους συναδέλφους. Νομίζω εκεί θα πάει. Και θα πάει σε κάποιο μάλλον που έχει σχέση με τα εκδοτικά πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί ξαφνικά να το αναλάβει κάποιος επιχειρηματίας. Περίμενε. Θα πάρει, για το κόκκινο μιλάς τώρα, ότι θα πάει ένας εκδότης, ένας επιχειρηματίας μέσω ενημέρωση και θα αναλάβει να διαχειριστεί το κόκκινο. Νομίζω, ναι. Χωρίς να μπορεί να το αλλάξει όνομα ή το άλλο. Πώς? Θα πάρει το management. Το management. Και νομίζω εκεί θα προσανατολιστούν. Νομίζω. Μα και στρατηγικά θα δουν τι θα κάνουν τώρα που είχε μετά. Συγχωρήστε με, δεν προβληματισμό θέτω. Απλώς εσύ ως άνθρωπος που έχει στεθεί επικεφαλής εκδοτικής προσπάθειας. Έχει γίνει αυτό και άλλη φορά. Το Έθνος το ανέλαβε ο κύριος Μάρης, ενώ ήταν του κύριου Σαββίδη. Μισό λεπτό. Άλλο το Έθνος. Το Έθνος δεν είναι κομματικό έντυπο. Όχι, το λέω τεχνικά. Εδώ μιλάμε για ένα, αυτό είναι το για ένα κομματικό. Είναι εργαλείο κόμματος. Αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι αυτό θα. Εσύ θα το έκανες αυτό. Νομίζω εκεί προσανατολίζονται. Παιδί μου, καταλαβαίνω τι μου λες. Εκεί προσανατολίζονται. Εκτός και να μου πεις ότι ψάχνουμε ένα μπροστινό. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Όχι. Αλλά θέλω να πω, εσύ επιχειρηματίας θα πήγες να λάβεις κομματικό μέσο και δεν το λέω γιατί είσαι αντίθετος με το κόμμα. Είναι για τη διαφήμιση που μπορείς να προσελκύσεις ως επιχειρηματίας. Αν το αναλάμβανε κάποιος, θα ήταν συμπαθών στο κόμμα. Δεν το ξέρω. Εντάξει. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε. Προφανώς. Έχεις ρεπορτάζ επ' αυτού. Μην χαλάσουμε για τις δουλειές των ανθρώπων. Okay. Εντάξει, τέλος. Έθεσα μερικούς προβληματισμούς σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς, όχι πολιτικά. Κοίταξε, δεν είναι γεγονός πάντως ότι ο Κασελάκης, από ό,τι φαίνεται με αυτά τα μέσα, θέλει να υπάρξει μια καθάριση. Εδώ. Γιατί η εφημερίδα θα μπορούσε να κυκλοφορεί, να γίνεται κασέ, να γίνεται PDF.
και να ανεβαίνει στο διαδίκτυο χωρίς να τυπώνεται. Όπως υπάρχουν εφημερίδες αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους είναι η μισθοδοσία. Σε όλες ναι, και επειδή αυτό δεν είναι θα έλεγα. Δεν είναι, δεν είναι το χαρτί. Και επίσης θέλω να πω ότι το βασικό πολιτικό πρόβλημα του κ. Κασελάκη με τις απολύσεις και το κλείσιμο της εφημερίδας δεν είναι το εσωτερικό ζήτημα και τα ζητήματα δημοκρατίας που είναι προφανή. Είναι κατά την άποψή μου ότι ακυρώνει, ότι χάνει αξιοπιστία στα επιχειρήματά του. Γιατί αύριο δεν μπορεί να μιλάει για απολύσεις, για παράδειγμα, σε εταιρείες όπως η Λάρκο, την ώρα που εκείνος έχει απολύσει το δικό του προσωπικό από τις δικές του εταιρείες, επικαλούμενος εξυγίανση κλπ. Είναι. Άρα πολιτικά αδυνατίζει σε ένα κόμμα το οποίο είναι αριστερό και υποτίθεται ότι είναι κοινωνικά φιλικό στις κοινωνικές απαιτήσεις και στα δικαιώματα και στους εργαζομένους, όταν το ίδιο το κόμμα και ο εργοδότης του έχουν απολύσει το προσωπικό, επικαλούμενοι λόγους συμμαζέματος και νοικοκυριού. Πάντως, για να είμαι δίκαιος απέναντι στο Κασελάκη, το θέμα με τα μίντια του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτίστως με την Αυγή είχε τεθεί και παλαιότερα επί Τσίπρα. Είχε τότε καταρχήν γίνει συζήτηση και κλείνανε προς μία απόφαση. Μόνο ο Νίκος Φίλης είχε διαφωνήσει τότε ως πρώην διευθυντής της Αυγής. Δεν όμως επεκτάθηκε, δεν βγήκε απόφαση η οποία να λέει, γιατί αυτοί τι πάθανε. Είχανε 140 τόσους βουλευτές, μετά πέσαν στους 96 και τώρα πέσαν στους 36. Αυτό αμέσως αν βάλεις ότι χάνανε διχίλαρα. Ο κάθε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το καταστατικό τους και τα ιστορικά τους, δίνανε από το μισθό του βουλευτή τα 2.000 στον κόμμα. Τα δίνανε όλα. Όχι, όλοι δεν τα δίνανε. Υπάρχουν και κάποια και προβεβλημένα στελέχη που κάνουν και φασαρίες και είναι και από την επαρχία, οι οποίοι δεν τα δίνανε και λέγανε, τέλος πάντων, μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Μειωθήκανε πολύ τα έσοδα, γιατί πάρα πολλά από αυτά πηγαίνανε για τα μίντια. Τότε έκανε μια καταρχήν εξυγίανση ο Τσίπρας, νομίζω είχε μειώσει από τα 4-5 εκατομμύρια πόσο ήταν, το πήγαν στο 3 κάτι και έβαινε μειούμενο. Κάνανε και μια προσπάθεια, αποτυχημένη όμως, γιατί η Αυγή θα μπορούσε τουλάχιστον να είναι βιώσιμη. Μάλιστα. Έτσι θα μπορούσε. Μην πούμε σε αυτό. Να δώσουμε ένα δίκιο στον Κασελάκη για τα διχίλιαρα και για το εξής. Ναι. Στη διάσπαση της Νέας Αριστεράς χάθηκαν και αυτά τα έσοδα. Δηλαδή, βουλευτές που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του ΣΥΡΙΖΑ για την καμπάνια τους, γιατί μέσω του ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκαν αυτοί οι βουλευτές. Ουσιαστικά, χωρίς να παραδώσουν την έδρα, έκοψαν και πόρους από την βιωσιμότητα του κόμματος. Νομίζω ότι. Εκεί υπάρχει. Το καιρό, γιατί εγώ φεύγω λίγο από το οικονομικό κομμάτι. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οικονομικά θέματα. Νομίζω όμως ότι στόχος του κυρίου Κασελάκη, είναι δική μου εκτίμηση, δεν είναι να δείξει τα οικονομικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Απόλυτα. Είναι πολιτικό. Έχει οικονομικά προβλήματα, αλλά τουλάχιστον δεν χρωστάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε γιατί το λέω. Ναι. Γιατί το κυβερνών κόμμα έχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν απαντάνε τα στελέχη. Αν είσαι... όταν είναι στα πάνελ. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Εμένα, είναι τα τεράστια τώρα, χρέη. Το λέω σαν να μπήναμε καφέ. Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που όποτε έχει ένα πρόβλημα, α πούμε, θέτει ένα πρόβλημα ο κ. Κασελάκης, πρέπει να απαντάει η Νέα Δημοκρατία ή τα υπόλοιπα κόμματα γι' αυτό. Γιατί να σου το πω διαφορετικά. Όχι, έτσι είναι, γιατί όταν έθεσε το θέμα των μαύρων ταμείων, των μαύρων χρημάτων ο κύριος Κασελάκης για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη μέρα καλούσε τη Νέα Δημοκρατία να απαντήσει για τα μαύρα ταμεία. Δηλαδή, πραγματικά. Που προφανώς πρέπει να απαντήσει. Δεν σημαίνει ότι εμείς ως πολίτες δεν θα ρωτάμε γιατί έχει τέτοια χρέη η Νέα Δημοκρατία έχεις και πώς θα αποπληρώνει σήμερα. Αλλά χωρίς να κάνω τον υπερασπιστή της Νέας Δημοκρατίας και δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί τα χρέη είναι δυσθεώρητα, δεν το συζητάμε. Μισό δις, 500 εκατομμύρια. Ακριβώς. Το θέμα είναι πάντως ότι βάσει αυτών που καταγγείλει ο κύριος Κασελάκης, δικαίως δεν έχει χρέος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης για μαύρα χρήματα, μαύρα ταμεία, λογικά δεν έχει χρέη ο κύριος Κασελάκης. Χρέη έχει, ο ίδιος έχει ότι χρωστάει σε όποιον κινείται από τις τελευταίες εκλογές. Από προμηθευτές λέει, εντάξει. Δηλαδή αυτά δεν είναι χρέη. Δεν είναι το ίδιο. Αυτά είναι τα τρέχοντα χρέη, δεν είναι το ίδιο. Απλώς για να. Εγώ το έχω ξαναπεί σε αυτό το τραπέζι χωρίς. Είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Ανοίγμα του, ναι, βέβαια. Χρέη είναι και αυτά. Όταν ένα κόμμα και είναι άδειλα χρέη, δηλαδή ένα κόμμα όταν χρηματοδοτείται με 2 εκατομμύρια και έχει άλλα 2 εκατομμύρια χρέη. Να πει ότι έκανε κακό υπολογισμό. Τώρα μην μπούμε στα μαύρα ταμεία των κομμάτων. Χωρίς να θέλω να γίνω υπερασπιστής ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε του ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία έχει ρυθμισμένα τα χρέη της. Δηλαδή, τακτοποιείται το χρέος. Κρατούν οι τράπεζες από την επιχορήγηση κτλ. Απλώς θέλω να πω το εξής.
για να είμαστε δίκαιοι και με τη Νέα Δημοκρατία, πράγματι υπάρχει ένας εύλογος, αν θέλετε, προβληματισμός της κοινωνίας για τα υψηλά χρέη, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι αυτά τα χρέη δεν δανείστηκε 500 εκατομμύρια και φέσωσε τις τράπεζες. Δανείστηκε πολύ λιγότερα χρήματα και σε καιρούς δύσκολους οι τράπεζες με τα πανωτόκια έφτασαν τα χρέη στα 500 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε, δηλαδή, νομίζω ότι κάποια περίοδο ήταν 300 και χωρίς να δανειστεί άλλα χρήματα η Νέα Δημοκρατία έφτασε στα 500. Γιώργο, νομίζω από τους, τα πανωτόκια. Όταν πήγαν στις ρυθμίσεις, πέσανε. Πέσανε τα πανωτόκια. Μιλάμε για χρέη, τα οποία είναι χρέη από το 81 και μετά. Δηλαδή, δεν έχει σημασία, Γιώργο. Σύμφωνοι, δεν διαφωνώ. Πώς δεν έχει σημασία, Νίκο, κάτσε και εσύ τώρα. Δεν διαφωνώ. Θέλω να πω ότι δεν είναι. Δεν έχει σημασία. Ακόμα και αυτά τα χρέη. Δεν είναι χρέη που δημιουργήσαμε τον Τσάκη ο Σαμαράς του Καραμαλή. Υπάρχει περίπτωση. Εγώ θα πάω στο Πασόκ. Το Πασόκ, είναι δυνατόν να έχει τις ίδιες. Να σου το πω διαφορετικά. Επειδή κοίταξε πολύ έξυπνα, λοιπόν, πέτυχε αυτό που κάνει ο κύριος Κασελάκης. Βάζει το θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ και συζητάμε για τα άλλα κόμματα. Λέω λοιπόν τώρα, δεν είναι λογικό, με συγχωρείς. Δεν είναι λογικό και εκεί γιατί. Όχι γιατί έχει άδικο ο κύριος Κασελάκης. Είναι γιατί κάποιος βαράει ένα τουμπερλέκι και κάθε μέρα κάνει μια ανάρτηση και την επόμενη μέρα μιλάμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή για τα τρόλ, ας πούμε, που συζητήθηκε το θέμα. Για τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλνουν οι ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι για τα τρόλ και είμαι σίγουρος στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα τρόλ που την έχουμε κάνει ήδη εμείς στη συζήτηση. Πάρα πολλές φορές και για τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, για τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι, αλλά κάποιος βάζει την ατζέντα. Και ως προς το θέμα της εξυγείανσης. Αυτό δεν αναιρεί ένα γεγονός, ναι, το οποίο είναι το εξής. Ότι για να αποπληρώσει η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ το χρέος της, θα πρέπει να φτάσουμε στο 4.236. Μάλιστα. Δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Και είναι λάθος να λέει ότι το συνδέει με την επιχορήγηση. Η επιχορήγηση είναι με βάση το ποστό και τις έδρες που καταλαμβάνεις. Okay. Δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα όταν του το έδινε. Όταν θα παίρνανε 40%, 45%. Νίκο, όταν παίρνανε δάνεια, γιατί πια δεν παίρνουν ακόμα τα δάνεια. Όταν παίρνανε δάνεια, ήταν συνδεδεμένη αποπληρωμή με το ποσοστό που θα έπαιρνε το κόμμα. Άρα με την επιχορήγηση. Κάκιστα. Αλλά λέει ο Νίκος ότι δεν μπορεί. Ήταν ο δικοματισμός τότε. Αλλά κάνει λάθος ο Νίκος ότι δεν μπορεί να συνδέεται με την επιχορήγηση αφού συνδέθηκαν τα δάνεια. Πάντως να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο που αφορά και στο. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι την έχει πάθει τώρα, ενώ με τη μείωση των ποσοστών του, με τις υποχορηγήσεις και όλο το υπόλοιπο. Επίτρεψέ μου. Ήταν διαφορετική η κουλτούρα του δανεισμού των πολιτών παλαιότερα από τις τράπεζες. Εγώ όταν πήρα στεγαστικό δάνειο, με τα τότε οικονομικά μου δεδομένα με δάνεισε. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση και προσπαθούσα να με ρυθμίσω τα ρύθμιστα. Όχι, αυτό υπάρχει νόμοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Επειδή είναι πολιτικό κόμμα και θα πρέπει το όνομα της Δημοκρατίας να τα στηρίξουμε, το καταλαβαίνω. Αλλά όμως από ένα σημείο και μετά έχει ξεφύγει το πράγμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στα κόμματα. Ναι. Ότι δανείστηκαν πολλές φορές βάζοντας υποθήκη την ίδια επιχορήγηση από πολλές τράπεζες στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ πάντως να πω κάτι. Εσύ δανείστηκες και έβαλες υποθήκη το σπίτι σου. Ναι, ναι. Τα κόμματα τότε τα παλαιά δανειζόντουσαν και έβαζαν πολλές φορές υποθήκη το σπίτι τους. Κατάλαβα. Δηλαδή, κάτι που δεν γίνεται. Ωραία. Να πω όμως για τη διάλυση του μέλλοντος. Εμένα πάντως, αν μου επιτρέπετε, καλώς έχουν δανειστεί τα κόμματα και καλώς θα δανειζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ αν ήταν για να πληρώσει τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης. Καλά θα έκανε για να πληρώσει τους εργαζόμενους. Αν δανειζόταν για να κάνει καμπάνια στο ίντερνετ, όπως καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία ή. Για ανακυκλούμενο δανεισμό. Ανακυκλούμενο δανεισμό, κακώς δανείστηκε. Δηλαδή, να δούμε και το γιατί. Και αν μου επιτρέπεις, μάλλον πολύ σύντομα. Χρωστάνε τον τρέχον μισθό μόνο αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω να πω. Η εξυγίανση για μένα, το γεγονός ότι ο κύριος Κασελάκης την ξεκινάει από την προμετωπίδα της επικοινωνίας του κόμματος, δηλαδή συζητώντας για το κόκκινο το σταθμό που συζήτησαν πριν από την Αυγή, δίνει και ένα άλλο σινιάλο, νομίζω. Είναι συμβολικού τύπου. Είναι σαν να λέει: θέλω να τελειώνω με το παλιό ύφος, την παλιά εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που προτάσει τα μαθηματικολογιστικά της εκαθάρισης, για να το πούμε. Είπαμε, έτσι. Το είπε και ο Δημήτρης, αυτό, συμφωνούμε όλοι μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί είναι και τα μέσα με τα οποία ιδεοποιείται. Όμως όλα αυτά που κάνει ο Κασελάκης, στο τέλος στρέφονται κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια σκέτη επικοινωνία που κάνει. Έκανε αυτό σήμερα. Τώρα μην ανοίξω και εγώ το στόμα μου. Έκανε αυτό με τους πολίτες σήμερα. Το Νοέμβρη του 23.
Δεν είπε, πήγε στο κόκκινο και είπε Μανιάτη ότι θα έρχομαι και θα έχω μια εκπομπή. Τη βδομάδα. Μια φορά τη βδομάδα και θα ζητάω από τους πολίτες να έρχονται, να βγαίνουν και να μιλάμε για τα προβλήματά τους. Είδατε ποτέ να γίνει αυτή η εκπομπή? Ήταν απέναντι. Τώρα ήταν άλλη επικοινωνία, δεν θα ξαναγίνει. Ήταν απέναντι, απέναντι μου από το Real FM που να αντέξει μπορούσε. Α, αυτό ναι, λοιπόν, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, έχω... αυτό... Ήθελα να την κάνει μία με δύο. Αφού δεν μπορεί. Α, αυτό ναι. Ας άλλαζε ώρα, ρε παιδί μου. Μην πας, ρε Στέφανε, απέναντι στο γυφλί. Λοιπόν, πράβο, απέναντι σε να πούμε λοιπόν το εξής, ότι στην πολιτική γραμματεία. Στην κοινωνία είναι, παιδιά, είπαμε, τώρα, εντάξει. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που συζητήθηκε και συμφώνησαν ότι διαφωνούν, έτσι. Τέθηκε ζήτημα από άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας για το θέμα των διαρκών αναρτήσεων, των συνεχών αναρτήσεων του κυρίου Κασελάκη για τα μαύρα χρήματα. Έτσι, νομίζω τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Ζαχαριάδη, την κυρία Γεροβασίλη. Η ομάδα των 8 πια. Η ομάδα των 8 συν τον κύριο. Δηλαδή ήταν και ο κύριος Φλαμπουράρης πια. Ναι. Ο οποίος είναι καλά τώρα. Όπου είναι καλά στην υγεία του. Ναι. Οι οποίοι του είπαν κάπου όπα. Δεν ξέρω, αυτό όχι μόνο αυτό, αλλά και να φτιάχνει και κείμενο. Είχαν και μια εισήγηση για κείμενο, η οποία τελικά δεν πέρασε. Δεν πέρασε. Όλο αυτό να σχηματοποιηθεί δηλαδή και σε ένα κείμενο. Υπήρξε κόντρα μέσα στην πολιτική γραμματεία. Ναι, ναι, ναι. Πράγματα τα οποία κάποτε λέγονταν σε ένα δωμάτιο, πια λέγονται δημόσια. Έτσι, υπάρχουν ανοιχτές κόντρες ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι η όψη της κρίσης που περιγράφουμε. Έτσι. Σημαντικό είναι ανοιχτή αυτό που κόντρα. Πια. Και αυτό κάτι σημαίνει για ένα πολιτικό χώρο. Ναι. Είναι άλλο το πριν που γινόταν κάτι μέσα σε ένα όργανο και είναι άλλο τώρα. Και Δημήτρη, δεν ήταν μόνο για τα οικονομικά, έτσι. Είδαμε τον κύριο. Όχι, όχι. Το κείμενο των 8. Βέβαια. Είναι... Είδαμε τον κύριο Σπίρτζη σήμερα, ο οποίος για άλλη μια φορά ήταν πολύ σκληρός. Ναι, 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 ναι. Εδώ θέλω να πάμε στον κύριο Σπίρτζη, να ξεκινήσουμε από το ένα κομμάτι, με μία πλευρά που αφορά τον κύριο Σπίρτζη. 70 μέλη τοπικών οργανώσεων κυρίως. Πολλά από την περιοχή γύρω από εκεί που εκλεγόταν ο κύριος Σπίρτζης είχε την ευθύνη την κομματική, να πούμε. Έτσι. Αρτέμιδα, διάφορα μέρη, έτσι. Ζήτησαν 70 μέλη, ζητούν να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής ο κύριος Σπίρτζης, ο οποίος σύμφωνα με τα μέλη που υπογράφουν το κείμενο αυτό έχει αντικομματική στάση. Έτσι. Ναι, ο Σπίρτζης προηγουμένως είχε ανοίξει μια άλλη κόντρα με τον στιχουργό. Θα το παρουσιάσεις εσύ εγώ. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι. Να μιλήσουμε. Στο δεύτερο κομμάτι λοιπόν τώρα της κόντρας που είχε ο κύριος Σπίρτζης με τον κύριο Μωραΐτη, στιχουργό, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ, δηλαδή εκφράζεται με αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Για τον κύριο Παπαδάκη. Υπέρ, έτσι. Τον διευθυντή του γραφείου. Κάτσε να το δούμε, Βρεσινίκο μου. Λοιπόν. Να το δούμε πρώτα. Λοιπόν, να το εξηγήσω όμως τι γίνεται. Βγήκε το πρωί ο κύριος Σπίρτζης στο Open. Εντάξει. Μίλησε για τρόλ. Και μίλησε για αποτυχημένους στιχουργούς. Την ώρα λοιπόν που έχει ανεβάσει ο κύριος Σπίρτζης στο Twitter το βίντεο που ανέβασε ο κύριος Μωραΐτης στο διαδίκτυο και δείχνει τον κύριο Σπίρτζη να μιλάει στο Open και εκείνη την ώρα φαίνεται στο κινητό, αν του κυρίου Μωραΐτη, σε αυτόν που έχει το βίντεο, που γράφει το βίντεο από το κινητό του, να έρχεται ένα μήνυμα από το WhatsApp στο group Ηλίθιοι. Και φέρει το όνομα Μπάμπης Παπαδάκης. Μπάμπης Παπαδάκης είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συνάδελφός μας και πρώην διευθυντής του Έθνους. Έτσι. Ένας πολύ καλός συνάδελφος και πολύ έμπειρος, να πούμε. Okay. Πάμε να δούμε το βίντεο και να το δούμε όλο αυτό. Αυτό το λέτε επειδή σας καταχαιριάζουν κάθε φορά που λέτε κάτι για τον Κασελάκη αμέσως μετά. Και τώρα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Διαδικτυακός. Εντάξει, είναι 10 άνθρωποι. Είναι. Ναι. Ξεπεσμένοι στιχουργοί και διάφοροι άλλοι, ας πούμε, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Ανοίγεται μπιφ τώρα, το ξέρετε, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί δεν θυμάμαι και κάτι, καμία επιτυχία. Ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι πίσω από ψευδόνυμα ή άλλοι που είναι ελάχιστοι. Μέλη ή οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν πρέπει να δούμε ποιοι λοιπόν μέσα στους αυτοί θεωρείτε ότι πληρώνονται, δηλαδή. Εδώ, λοιπόν. Εδώ βλέπετε, θα το ξαναδούμε, είναι το κομμάτι όπου έχει ανέβει σε ανάρτηση του κυρίου Μωραΐτη, του στιχουργού, που δείχνει το βίντεο με το Σπίρτζη, και φαίνεται εκείνη την ώρα να έρχεται στο κινητό του ή στη συσκευή του, τέλος πάντων, ένα μήνυμα από τον κύριο Μπάμπη Παπαδάκη,
ΑΤΑΦ, το ΑΤΑΦ δεν είναι αστυνομικό τμήμα, είναι Αλέξης Τσίπρας. Στο γκρουπ ηλίθι, αν καταλαβαίνω σωστά, συγγνώμη αν καλά. Γκρουπ ηλίθι, καλά. Είναι. Σωστά καταλαβαίνω. Και γράφει από κάτω, αύριο πρέπει να τον φάει. Λέει ο Παπαδάκης στον Μωραΐτη. Στο γκρουπ και σε άλλους. Και σε άλλους. Και στο, ναι, ναι. Υπάρχει και ένα γκρουπ στο οποίο σίγουρα συμμετέχει ο... Ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Μωραΐτης. Εάν αυτό το βίντεο που έχει ανέβει, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, αν αυτό το βίντεο που έχει ανέβει προέρχεται από τη συσκευή του. Γιατί μπορεί να πει ο κύριος Μωραΐτης ότι ήταν η συσκευή κάποιου άλλου και μου το έστειλε. Οκ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υποθεί κάτι διαφορετικό. Το Αλέξης Τσίπρας που είπαμε προηγουμένως είναι γιατί ο κύριος Παπαδάκης ήταν επίσης διευθυντής του γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Ναι, ναι. Έφυγε ο Τσίπρας και έμεινε στον κύριο Κασελάκη ο Παπαδάκης. Άρα το ΑΤΑΦ είναι από εκεί. Τώρα. Το γκρουπ ηλίθι, θα μου πεις και εγώ, έχω ένα γκρουπ που λέγεται Ρέστα, που παίζουμε, ναι, εντάξει, okay, παίζουμε χαρτιά. Δεν το σχολιάζουμε αυτό, λέω, το διαβάζω για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που βλέπει, δεν το σχολιάζω. Τώρα αυτό το αύριο πρέπει να τον φάει από έναν από το διευθύντη του γραφείου τύπου του Κασελάκη, είναι απαράδεκτο γι' αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Θέλω να βλακία, πάμε... είπε και ο Σπύρτζης, γιατί ο Μωραΐτης δεν είναι κανένας ξεπερασμένος στιχουργός, είναι πάρα πολύ καλός στιχουργός και έχει γράψει θαυμάσιους στίχους, έτσι δεν είναι? Εγώ θα πρότεινα όμως, κοίταξε, νομίζω, επειδή δεν είναι η πρώτη αναφορά που κάνει ο κύριος Σπύρτζης. Έχουν μεγάλη κόντρα μεταξύ. Δεν είναι η μοναδική αναφορά που κάνει ο κύριος Σπύρτζης. Ένα είναι το ειδικό κομμάτι που αφορά στον κύριο Μωραΐτη. Το άλλο κομμάτι αφορά στο ποιος πλήρωνε τρόλ και ποιος δεν πλήρωνε τρόλ. Γιατί την κουβέντα αυτή, η αλήθεια είναι, για να είμαστε ακριβείς, δεν την άνοιξε ο Σπύρτζης με τα τρόλ. Όχι. Την άνοιξε ο κύριος Κασελάκης. Και μάλιστα, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη ότι εγώ δεν θα πληρώνω τρόλ, ήρθε η κυρία Κεχαγιά την επόμενη μέρα, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η συνάδελφός μας, η Βούλα Κεχαγιά, για να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήρωνε και δεν πληρώνει τρόλ. Αν θυμάστε, αυτή η κουβέντα για τα τρόλ είχε ανοίξει πάλι, έχει αποχωρήσει βέβαια, νομίζω, ο Τσίπρας, και έχει πάει ο Πάνος Κουρλέτης και έχει καταθέσει και μήνυση. Δεν έχει ανοίξει μόνο από εκεί, γιατί ο κύριος Κουρλέτης επικαλείτο δημοσιεύματα και ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών τότε. Το θυμάμαι. Όχι, πάμε να δούμε όμως. Άσε με λίγο να δω. Είναι τα τρόλ. Να σου πω κάτι. Τα τρόλ δεν είναι από τότε. Τα τρόλ είναι πάρα πολύ καιρό τώρα. Ολόκληρη αφιέρωμα έχει κάνει Real News με συγκεκριμένα ονόματα. Απλώς τώρα κάπου το βλέπουμε. Λοιπόν, μην πάμε τώρα σε αυτό, σε παρακαλώ. Μην μπλέξουμε με όλο αυτό. Λοιπόν, θέλω να δούμε τον διάλογο που είχαν στο διαδίκτυο μετά. Επί της ουσίας, ένα παράλληλο μονόλογο ή διάλογο του κυρίου Σπύρτζη με τον κύριο Μωραΐτη. Γιατί ο κύριος Σπύρτζης ανήρτησε αυτό το βίντεο που είδατε και έγραψε και πήρε και τις απαντήσεις και επανήλθε. Εμένα εννοεί ξεπεσμένη στιχουργή, δεν θυμάμαι και καμία επιτυχία. Δεν με χαλάει. Εδώ δεν θυμάται ότι είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Για το βασικό όμως, ας τολμήσει να πει επωνύμως ότι μισθοδοτούμε. Επωνύμως, όχι περιγραφές, για να μπορέσω να κάνω αγωγή. Αύριο πρέπει να τον φάει. Ελπίζω να το δει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας. Μπορεί να μην πήραμε κατάλογο των μισθοδοτουμένων από τον πρόεδρο και τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τουλάχιστον μάθαμε από λάθη, μη επαγγελματικά. Ο κύριος Μωραΐτης, που καθημερινά ασχολείται μαζί μου και με όποιον διαφωνεί με τον Στέφανο Κασελάκη, όπως αποδεικνύεται από βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος, συνομιλεί με τον κύριο Πάμπη Παπαδάκη, διευθυντή γραφείου τύπου του Προέδρου. Εθελοντικά, φαντάζομαι. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να δώσει εξηγήσεις, ακόμη και αν μόλις κατέβηκε από τον κύριο Μωραΐτη. Έχω προσωπικές σχέσεις με πολλούς στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα, οι οποίοι έσπευσαν να μου συμπαρασταθούν στη σημερινή σας σχεδαιότητα. Ευθέως, σας προκαλώ να αναφέρετε το όνομά μου ότι μισθοδοτούμε, για να προχωρήσω σε αγωγή. Ευθέως, τα σημαντικά που ξέρετε, όχι σε μένα. Μάλιστα. Πάντως, οφείλω να πω εγώ για το ρεπορτάζ ότι το όνομα του στιχουργού Μωραΐτη ακούστηκε όχι στη σημερινή, στην προηγούμενη πολιτική γραμματεία και από τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος του έκανε επίθεση, ότι περίπου προσπαθεί να αποδιγετήσει το ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του, ονομαστικά ο κύριος Παπάς. Στον κύριο Μωραΐτη, εγώ... ο οποίος είναι εξαιρετικός στιχουργός. Επανέρχομαι... Είναι βλακίες ο Σπύρτζης. Τι, με συγχωρείς. Όταν λέει ξεπεσμένος, είναι η άποψή του. Δεν τον ονόμασε. Δεν τον ονόμασε. Μπορεί να είναι κάποιον άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το... Εγώ θα επανέλθω για λίγο σε αυτό και πάω στο πολιτικό ζήτημα, αν μπορεί να χαρακτηριστεί πολιτικό στην κατάσταση που βρισκόμαστε, στο ότι ο κύριος Κασελάκης άνοιξε το θέμα πάλι με τα τρόλ. Ναι. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε για έναν διαρκή πόλεμο του κυρίου Κασελάκη που πάντα έχει, αν θέλετε, δική μου άποψη, δική μου εκτίμηση, ένα οικονομικό υπόβαθρο, Δημήτρη.
Ναι. Για το τι γινόταν πριν στο ΣΥΡΙΖΑ και τι γίνεται τώρα. Εντάξει, αυτό πάει προς την προηγούμενη ηγεσία. Έτσι. Προφανέστατα. Α. Μα προφανώς. Προφανώς. Ένας πόλεμος σε επεισόδια είναι αυτό. Ναι. Ένας πόλεμος σε επεισόδια. Ναι. Με πολιτική προέκταση κιόλας. Και ήταν η διαχείριση που γινόταν πριν. Τι παρέλαβε. Θυμάστε τη συζήτηση από την Αμερική. Αν παρέλαβε ή όχι χάος. Και προφανώς το ότι παραλαμβάνεις κάτι από κάποιον. Ο κάποιος τον οποίο έχεις παραλάβει είναι πολύ συγκεκριμένος. Ο προηγούμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι καθαρό αυτό. Γι' αυτό και ο πόλος που έχει διαμορφωθεί εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, που τον ονομάζουμε δημοσιογραφικά, μπορεί να είναι σωστό ή λάθος, αλλά τον λέμε φρουρά Τσίπρα, έτσι. Ακριβώς πάνω εκεί έρχεται και προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτή τη συνέχεια των πραγμάτων. Ναι, ναι, ναι. Και πάνω εκεί εξελίσσεται μια σύγκρουση και μια κόντρα που δεν είναι απλή. Αυτά όλα είναι συμπτώματα και επεισόδια αυτής της κόντρας. Ναι, ναι. Έτσι. Και να πω και κάτι. Ναι. Αυτό έρχεται και σε αντίθεση, νομίζω, με το tweet που είχε κάνει ο κύριος Κασελάκης, που λέει ή έλα να αναλάβεις εσύ, ή και σταμάτα εγώ θα είμαι απλός στρατιώτης ή σταμάτα να υπονομεύεις και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει αυτή η έμεση ουσιαστικά, εγώ δεν θα ήθελα να πω τη λέξη υπονόμευση, η σύγκριση με το παρελθόν, η έμεση αντιπαραβολή, δηλαδή ότι κοιτάξτε εγώ τώρα τι καλούμε να αναλάβω και τι έχει γίνει. Και αυτό έχει μια τέχνη εντός εκτός εισαγωγικών, το να μεταθέτει και το επίκεντρο των πολιτών, των υποψήφιων ψηφοφόρων, από το τι γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει τώρα και πώς θα λογοδοτήσει αυτός που ανέλαβε τα ενία. Υπάρχει δηλαδή μια... Ας πούμε το πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα, ναι, στο ναι, πούμε έτσι. Ναι. Όπως και για τα άλλα θέματα που είπαμε. Mm-hmm. Που με έναν τρόπο τα κόμματα τα άλλα φτάνουν λογοδοτούν τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Ενώ ναι, το θέμα ξεκινάει από το ΣΥΡΙΖΑ. Μαρία. Εντάξει, αυτή την κόντρα την έχουμε εντοπίσει εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει τώρα στην τελική ευθεία. Ο κ. Κασελάκης είναι στη φάση αποτσιπροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσει μέχρι τελικής πτώσεως. Πάντως το ερώτημα που εγώ θέτω και με προβληματίζει όταν καθημερινά βλέπω τις δηλώσεις είναι πραγματικά όλο αυτό μήπως κουράζει και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα βεβαιότητα τους κουράζει και κάποιοι θα θέσουν και αυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν μπορεί να είναι σε ένα κόμμα που να έχει όλη αυτή την ίντριγκα χωρίς πραγματικά να ασχολούμαστε με τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί τώρα αυτό είναι μια μάχη. Εσωκομματικών για την πολιτική τους, για την προσωπική τους πολιτική επιβίωση. Δεν είναι μια μάχη που δίνεται με το Μητσοτάκη για τα προβλήματα της χώρας. Μάλιστα. Ο πολίτης το καταλαβαίνει. Έχει απογειωθεί. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί εμείς ακούμε, διαβάζουμε, ασχολούμαστε οι δημοσιογράφοι πάρα πολύ ωραία, ίντρικες, παρασκήνια κλπ. Αλλά δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και μετά θα έχουμε την μέτρηση που θα την παρουσιάσουμε και θα λέμε: κοιτάξτε, διαφορές. Καλώς τα παιδιά 3-0 που έλεγε ο Νίκος Αλέφαντος κάποτε. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιώργο, κάτι θέλεις να πεις. Συνήθως τα κόμματα όταν αλλάζουν ηγεσίες, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, προσπαθούν οι ηγεσίες όσο ήταν ισχυρές, όσο είναι ισχυρές, να ενσωματώσουν τους αντιπάλους σε ένα σχήμα προκειμένου να τους αναθέσουν και αρμοδιότητες, να τους έχουν εντός παιχνιδιού. Ο κ. Κασελάκης έχει δράσει ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή, προσπάθησε και έθεσε εκτός κόμματος την πρώτη ομάδα των ανθρώπων που φτιάξανε τελικά την Νέα Αριστερά, σε δύο δόσεις, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το κόμμα εντελώς από τους ανθρώπους που αισθάνεται απέναντί του, είτε πρόκειται για τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά, είτε πρόκειται ακόμα και για απλούς ψηφοφόρους, απλά στελέχη, απλά πρόσωπα, τα οποία ίσως είναι εμπόδιο επικοινωνιακά σε εκείνον. Νομίζω ότι αυτή η τακτική έχει ρίσκο, μεν, έχει πιθανότητες να του βγει, γιατί ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το έχω ξαναπεί, έχει κλείσει τον κύκλο του και είναι εκτός εποχής. Άρα, οτιδήποτε ταυτίζεται μαζί του, πιθανότατα να καίγεται και φάνηκε και από τις εκλογές, δηλαδή το αποστό της Νέας Αριστεράς. Έχει όμως μεγάλο ρίσκο να μείνει και ο ίδιος χωρίς ουσιαστικά κοινωνική και κομματική βάση, δηλαδή παρέμβαση σε τοπικές κοινωνίες, σε συνδικαλιστικούς φορείς, σε πανεπιστήμια κλπ. Που είναι κρίσιμη μάζα, κρίσιμη, αν θέλετε, πολιτική βοήθεια προκειμένου να ανεβάσεις τα ποσοστά ενός. Ναι. Αν θες να κάνεις restart σε ένα χώρο με επιθετικό τρόπο, πιο εύκολα μπορείς να το κάνεις χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό εχθρό. Και επίσης, εγώ αυτό που δεν παρατηρώ το τελευταίο χρόνο που ο κ. Κασελάκης είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να έχει αναδείξει επί της ουσίας καινούργια στελέχη τα οποία να μπορείς να ταυτίσεις μαζί του, πολιτικά στελέχη. Δηλαδή να πει κάποιος ότι αυτοί 5-6 άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του Κασελάκη, τον χαρακτηρίζουν και έχουν κάτι διαφορετικό. Και think tank, ανακοινώσει. Μεταξύ μας όμως, αν κάποιος από τους πολίτες ή εγώ αναζητήσουμε κάποιο στέλεχος, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον. Ακόμα και ορισμένοι που πήγαν στα think tanks και τους είχαμε δει
ψηφίου του 23. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει. Πάντως έχουν χαθεί από τις οθόνες. Πάντως να πω κάτι. Και δεν στηρίχθηκαν και στην καθημερινότητα. Δεν τους βλέπω. Αν μου επιτρέπετε, αυτή η εκαθάριση γινόταν πάντα με την ανάληψη ενός νέου Προέδρου. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει ένας αστερίσκος που τον έβαλε πριν ο Δημήτρης πολύ πολύ εύστοχα. Είναι πράγματα που συνήθως λέγονται σε ένα κλειστό δωμάτιο και τώρα λέγονται δημόσια. Είναι αυτοκτονικό. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω. Ναι. Αν ρωτήσετε, εγώ επειδή έχω σχέσεις και με τα άλλα κόμματα. Και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία και με το Κομμουνιστικό Κόμμα και με βουλευτές αλλά και με στελέχη. Αν τους ρωτήσετε να σας πούν στις περιφέρειές τους αν υπάρχει οργανωτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ξέρανε, θα σου πούν ότι δεν υπάρχει. Δεν τους ξέρουμε πλέον. Είτε έχουν πάει στη Νέα Αριστερά περίπου 4.500 στελέχη, αυτοί που κρατάγαν τα γραφεία ναι. Στην τελική ανάλυση, είτε οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποστρατευτεί και έχουν πάει σπίτι τους. Ο Κασελάκης, επιλέγοντας να κάνει μια πολιτική εντελώς προσωπική αδιαμεσολάβητη και ακόμη και στις ευρωεκλογές, ούτε οι υποψήφοι ευρωεκλογές δεν κινηθήκανε. Οι ευρωβουλευτές. Ναι, όμως να το πιστώσουμε ότι όπου πήγαινε τους είχε μαζί του. Απλώς δεν έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης τους. Ναι, αλλά δηλαδή. Δύο λεπτά όμως. Όπου πήγαινε τους είχε μαζί του. Και τους, όχι, τους έδινε και το λόγο. Απλώς δεν ήταν ελκυστικό στα μέσα ενημέρωσης να δείχνουν τους υποψηφίους και δείχναν το Κασελάκη. Πάντως Μαρία, σε αυτό, που λέει ο Νίκος. Στα δελτία ειδήσεων δεν είναι αφιέρωμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν μιλάει ο Πρόεδρος, προτεραιότητα θέλω να πω, επειδή το ρίξουμε για να μην εκλειφθεί, καταλαβαίνω τον τρόπο που το λες. Έπαιρνε μαζί του, να μην πήγαινε μαζί. Όταν πηγαίνεις, ένας πρόεδρος είναι έμπειρος αυτά στην αντιμετώπιση των μέσων ενημέρωσης. Πηγαίνεις απέναντι σε μια εκδήλωση ενός ευρωβουλευτή που θα είναι μια κάμερα. Ναι, ναι. Προφανώς η κάμερα θα καταγράψει και το δελτίο ειδήσεων θα παίξει τα δευτερόλεπτα που έχει τον πρόεδρο του κόμματος. Δεν παίξει τον υποψήφιο. Αν επέξει τον ευρωβουλευτή, μετά δεν θα έχει δικαίωμα για εμφάνιση. Αυτό πάντως που λέει ο Νίκος, επειδή εγώ επισκέφθηκα πολλές περιοχές της Ελλάδας στην περίοδο την προεκλογική, έχει δίκιο. Δηλαδή μπορεί η αριστερά να πήρε χαμηλό ποσοστό κάτω από το 3%, όμως τα περίπτερά της σε όλη την Ελλάδα ήταν στελεχωμένα με το παλιό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν νεκρά τα περίπτερά του, δηλαδή δεν υπήρχε ψυχή. Και παρά το γεγονός αυτό. Μήπως έχει μία βάση τώρα και η εισήγηση του κυρίου Κασελάκη να κλείσουν τοπικές οργανώσεις, πολλές τοπικές οργανώσεις. Τι να κλείσει, αφού είναι κλειστές. Τι να κλείσει. Έχει βάση και για τη μείωση του κόστους, αλλά και για οικονομίες κλίμακος, πολιτικής κλίμακος. Δηλαδή, αν έχεις μια οργάνωση η οποία δεν έχει στελέχη, προφανώς είναι άχρηστη. Τις τοπικές οργανώσεις, το ενίκιο των τοπικών οργανώσεων το πληρώνει το κόμμα. Υποτίθεται βεβαίως. Οι ίδιοι. Η νομαρχιακή επιτροπή, η τοπική, με τις συνδρομές των μελών. Ρεφενέ. Υποτίθεται, ρεφενέ κλπ. Αν φτάνανε σε μεγάλο αδιέξοδο γιατί μπορούσαν να κάνουν και ένα χρόνο να μην πληρώνουν. Στην αναδιάρθρωση παίρνανε και τίποτα από τα κεντρικά. Στην αναδιάρθρωση που θέλει να κάνει, το γενικό είναι ότι θέλει να κάνει ένα νέο κόμμα. Ναι, ναι. Οργανωτικά. Ναι. Έτσι. Όμως, σε κάποια πλευρές της αναδιάρθρωσης έχει δίκιο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαρθρωμένος εν πωλής στις νομαρχιακές. Όταν δεν υπάρχουν νομαρχίες. Δεν υπάρχουν νομαρχίες από πότε, Μαρία? Διοικητικά είναι. Πότε έχει τελειώσει η ιστορία της νομαρχίας? Το 2010 το Δεκέμβρη τελείωσαν οι νομαρχίες. Πρόσεξε. Ενώ οι θητείες του. Το 2010 που η Μαρία ξέρει καλά. Είναι περιφερειακές ενότητες όμως πλέον. Λοιπόν, από το 2010 έχει τελειώσει η έννοια της νομαρχίας και στο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούνταν οι οργανώσεις σε επίπεδο νομαρχία. Και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα. Και στην Νέα Δημοκρατία. Και στην Ελλάδα. Η ετωλοκαρνανία ο νομός. Ο νομός, η ετωλοκαρνανία ως νομός δεν καταργήθηκε. Δεν νομίζω ότι όλα τα κόμματα είναι Νέα Δημοκρατία. Ασφαλώς. Είναι νομαρχιακή. Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα, να σας πω και την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει το εξής. Ότι αν θέλεις να κάνεις ένα κόμμα το οποίο θα έχει μια αδιαμεσολάβητη επαφή όχι μαζί σου, με τα στελέχη σου, τις τοπικές οργανώσεις τις ενισχύεις και τις βάζεις σε μια. Δεν τις καταργεί. Κάνει δημοτικές, περιφερειακές, τέτοιες. Αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι όταν αλλάξει το λογότυπο του κόμμα θα χρειαστεί να αλλάξουν λιγότερες ταμπέλες. Αυτό καταλαβαίνω. Στελέχης, αν κατέβεις με το λογαριασμό, στο νομό του λογαριασμού θα εκλεγεί βουλευτή. Σωστά. Ο Μουρούτης τα ίδια. Δεν μπορεί λοιπόν να καταργεί το νομό, την νομαρχιακή επιτροπή.
και να έχει και τις περιφερειακές οργάνωσες. Δεν λέγονται νόμοι, λέγονται περιφερειακές. Δεν είναι περιφερειακές ενώσεις. Εντάξει, ρε παιδιά, να σας πω κάτι όμως. Αν θέλεις να έχεις επαφή με τον κόσμο, την τοπική του Μοσχάτου για παράδειγμα, την ενισχύεις, δεν την κλείνεις. Καταργείς το Μοσχάτο τώρα, προς Θεού. Μοσχάτο. Προς Θεού. Β' Αθήνας. Λοιπόν, τι είπα, τυχαία το παγώ. Σε ποια τέτοια, Β' Αθήνας, νότια προάστια. Παλιά. Το Μοσχάτο είναι νότια. Νότια. Παλιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με, με τις τάσεις της MRB που έχουν ενδιαφέρον και θα ήθελα να δούμε την πρώτη κάρτα, σας παρακαλώ πολύ. Να δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. Εδώ καταγράφεται, έχει μπει και ως ερώτημα, το φορολογικό σύστημα κατά 17,9%. Η εγκληματικότητα είναι ανεβασμένη. Η εγκληματικότητα δημόσια τάξη το 14,5%. Μεταναστευτικό, προσφυγικό, οικονομική μετανάστευση 14,3%. Θέματα διαφάνειας διαφθοράς 11,4%. Μόλυνση του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, που είναι. Είναι στο 10,6%. Αυτό είναι εξευτελισμένος λαός οι Έλληνες. Καλά, όχι, δεν είναι. Να με συγχωρείς τώρα. Είναι δυνατόν το βασικό θέμα το οποίο απασχολεί τώρα που ερχόμουν, καίγεται όλη η Κορινθία. Έχει φτάσει μέχρι το κούτσι. Μπορώ να σου πω. Όλη η αμπελουργία. Έχεις δίκιο. Όλη το τάδε. Έχεις δίκιο. Και να μην ασχολείται με το τάδε. Μην τον διακόψει, θα σε κλείσει το σπίτι. Δεν παρακαλώ. Επειδή είναι έμπειρο. Επειδή είναι έμπειρο. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσει αποτυπώνουν τη στιγμή. Αυτή την περίοδο υποβάλλουν φορολογικέ δηλώσει. Όλοι οι πολίτε. Και υπάρχουν διάφορα. Γιώργο, αλλά έχει ένα δίκιο. Ταυτόχρονα και εγώ είμαστε. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλλά οι τάσει δεν είναι για σήμερα μόνο. Σύμφωνοι. Αλλά αυτή την περίοδο υπάρχουν πολλέ δυσκολίε σε ό,τι αφορά τι φορολογικέ δηλώσει και των εταιριών αλλά και των πολιτών. Αυτό, ναι. Γιατί πάει να κάνει και κάτι. Συμφωνώ επί της αρχής, δηλαδή το φορολογικό σύστημα. Πάντως θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον μια. Για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να είναι η δικαιοσύνη. Ναι, ναι, το δηλαδή, πολύ σημαντικό. Που καθυστερούν οι αποφάσεις. Αν το θέμα και σε όλη την Ευρώπη θα ήταν πρώτο δεύτερο. Η υγεία δεν θα έπρεπε. Μια και λες για τις φορολογικές δηλώσεις, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει μια δημοσκόπηση τη στιγμή, επειδή όπως είπες πολύ σωστά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη στιγμή. Τη στιγμή που θέλουν να καθαριστούν. Η κάρτα που είδαμε είναι το δεύτερο μετά. Λέω ότι θα είχε ενδιαφέρον να γίνει μια δημοσκόπηση στη στιγμή που έρχονται τα καθαριστικά της εφορίας. Νομίζω ότι θα έλεγες τα ποσοστά πάρα πολύ, έτσι. Αυτό ήταν το πέμπτο ήταν πρόβλημα. Ήταν η δεύτερη κάρτα που είδαμε, γιατί φαντάζομαι ότι έλειπε η κάρτα με την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Ακόμα χειρότερα. Πάμε να δώσει την πρώτη να δούμε. Ακόμα χειρότερα. Πληθωρισμός και ακρίβεια είναι στο 62,4. Υγεία περίθαλψη 43,1. Ανεργία 29,2. Οικονομική ανάπτυξη 20,3, παιδεία και εκπαίδευση 18,1, άρα αδίκως έβρισε τον ελληνικό λαό. Όχι δικαίως. Όχι δικαίως. Τώρα πρέπει να το δούμε. Είναι χειρότερα. Είναι δέκατο τώρα. Είναι δέκατο. Χειρότερο τώρα. Πάντως και η ανεργία είναι μέγα, κατά την άποψή μου. Έχει μειωθεί κάτω από το 10% η ανεργία και πραγματικά οι θέσεις εργασίας είναι αυτές που ζητούν οι εταιρείες δεν καλύπτονται. Άρα η ανεργία θα πρέπει να είναι πιο κάτω ως πρόβλημα της κοινωνίας. Προσέξτε όμως τα τελευταία 4 χρόνια πώς μετάργα και τις μέρες. Λοιπόν, ναι, για να αποφύγω τον κίνδυνο να με διακόψει η Μαρία και να με διορθώσει, Μαρία, δική σου κάρτα. Ναι, από το 10% που ήταν τον Ιούνιο του 2020 ως σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια και η σουλοκέρδη, βλέπουμε ότι σήμερα έχει πάει στο 62,4. Να θυμίσω, το 2020 είχαμε την πανδημία και είχαμε αποπληθωρισμό το 2020, δηλαδή είχαμε ακριβώς το αντίθετο ζήτημα. Είχε μειωθεί η προσφορά και η ζήτηση. Προφανώς, αλλά... Εγώ με τον Γιώργο που ήμασταν και υποψήφοι, εγώ ήμουν με τους Δημοκράτες και γυρίσαμε την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ποιος ήσουν υποψήφιος? Τους Δημοκράτες. Βέβαια, τους Δημοκράτες ήταν. Α, τον Λοβέρδο. Τώρα το μάθες, μετά τις εκλογές. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να εστιάσουμε στην κάρτα, παρακαλώ. Πάμε, γιατί σήμερα δεν μαζευόμαστε. Λοιπόν, όπως πάντα άλλωστε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το διάγραμμα, την εξέλιξή του μέχρι το 2024. Είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα. Πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε τα πολιτικά. Θέλετε να μας τα δείξει η κυρία Καρακλιούμη έτσι όπως έχουμε συνοηθεί, να ξεκινήσουμε από αυτή την κάρτα? Να δούμε την πρόθεση ψήφου. Ναι. Ελάτε κυρία Καρακλιούμη, σηκωθείτε να μας δώσουν την κάρτα εδώ. Και να... Σιγά σιγά. Να βλέπουμε και εμείς. Για να βλέπετε κι εσείς. Και πιο, ναι, πιο δυνατά. Ωραία.
Να δούμε τώρα τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε λοιπόν. Πάμε να το δούμε. Εδώ έχουμε πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών και στην πάνω μπάρα βλέπουμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 24. Νέα Δημοκρατία πρόθεση ψήφου 24,9%, 12,1% ΣΥΡΙΖΑ, 11,1% το ΠΑΣΟΚ, 7,6% το ΚΚΕ, 7,3% Ελληνική Λύση, 3,6% η Πλεύση Ελευθερίας, 2,9% η Νίκη. Βλέπουμε ότι η Νίκη δεν καταφέρνει από ό,τι φαίνεται να πιάσει το κατόφλι 3% για την είσοδο στο Κοινοβούλιο. 1,9% είναι Αριστερά, 2,7% η Φωνή Λογικής, 2,9% η Μέρα 25, 1,8% οι Πατριώτες, 4,9% άλλα κόμματα. Είναι αυτά που αθροίζουν, που είναι κάτω από 1% και τα δείχνουν αθροιστικά. Και το σύνολο της αδιευκρίνησης της ψήφου είναι 11,5% δεν έχουν αποφασίσει και δεν απαντούν και 4,8% εκείνοι που λένε ότι μάλλον θα πάνε στο άκυρο λευκό ή την αποχή, δηλαδή στο 16,3% συνολικά. Μάλιστα. Η αδιευκρίνηση. Μάλιστα. Πάντως, εδώ πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν βλέπω άλλες συγκλονιστικές διαφορές. Βλέπω αντί, μια μικρή πτώση. Η διαφορά τους όμως παραμένει η ίδια, αλλαγή κατά 0,1%, έτσι. Ναι, δείχνει όμως ένα σκηνικό ρευστότητας, όπου ναι, μεν η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ υψηλότερη σε διπλάσιο ποσοστά και παραπάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η κάρτα δείχνει ότι σε ενδεχόμενες εθνικές εκλογές δεν πάμε για αυτοδυναμία. Πάμε μάλλον για κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί με το 24,9 όσο και αν ανέβει, δεν, το βλέπω δύσκολο να μπορέσει να φτάσει στο 40 και να πάρει σε αυτοδυναμία. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα την αναγωγή. Ναι, εδώ αναγωγή είναι με αναγωγή στο σύνολο. 29,7% είναι η Δημοκρατία, 14,8%. Ναι, γιατί είναι η αναγωγή, έχουν εξαιρεθεί όσοι λένε ότι δεν έχω αποφασίσει, άκυρο λευκό ή δεν θα πάω να ψηφίσω. 14,5% ΣΥΡΙΖΑ, 13,3% το ΠΑΣΟΚ, 9,1% το ΚΚΕ, 8,7% Ελληνική Λύση, 4,3% η Πλεύση Ελευθερίας, 3,5% η Νίκη, 2,3% είναι Αριστερά. Δεν καταφέρνει ούτε στην αναγωγή από ό,τι φαίνεται να πιάσει το 3%. 3,2% η Φωνή Λογικής, 3,5% Μέρα 25. Αυτά τα δύο κόμματα βλέπουμε ότι υπό αυτή τη συνθήκη μπαίνουν στο Κοινοβούλιο. 2,2% οι Πατριώτες, 5,7% το άλλο. Βλέπουμε ότι αθροιστικά το άλλο είναι κοντά στο 10%, γιατί αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν πάμε σε εθνικές εκλογές. Όσο περισσότεροι είναι έξω από τη Βουλή, πιο μεγάλο δηλαδή το άθροισμα των κομμάτων που δεν έχουν πάρει 3%, τόσο περισσότερο πέφτει και ο πύχης της αυτοδυναμίας. Πάντως, γενικότερα, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση. Είναι δηλαδή, εγώ δεν βλέπω να ταράσετε, να συνταράσετε το πολιτικό σύστημα, να έχει καμιά. Όχι, δεν συνταράσετε. Απλώς δεν πάμε για μονοκομματική κυβέρνηση με αυτά τα δεδομένα. Σύμφωνοι. Οπότε αυτό αλλάζει εντελώς τη συνθήκη. Ναι, ναι. Και αν από τώρα μέχρι τις εκλογές, που δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, έχουμε μια τέτοια συνθήκη, ενδέχεται και πολλοί πολίτες να σκεφτούν διαφορετικά και να ψηφίσουν και πιο στρατηγικά. Αν ξέρουν ότι το πρώτο κόμμα, η προκειμένου Νέα Δημοκρατία, θα συνεργαστεί με κάποιο άλλο. Ναι, ναι. Πάντως, ριζικές αλλαγές δεν υπάρχουν. Όχι, δεν ξέρω, όχι, δεν υπάρχει. Λίγος πολύ είναι αυτά που πήγαμε και σε ευρωεκλογές, με συν πλην κάτι. Αλλά το βασικό νούμερο είναι αυτό που προκύπτει, που λέει η Μαρία, το συμπέρασμα ότι. Βέβαια είναι 3 χρόνια μπροστά. Ναι. Είναι με πολύ. Εγώ πάντως βλέπω να σπαράζονται, χτυπιούνται, να κοπανιούνται και να μην κινείται ο δείκτης καθόλου. Όχι. Έτσι. Είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στο ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον. Πάντως, αν συνεχίσει αυτό το πράγμα και πάμε παραμονές εκλογών, και είναι περίπου ας πούμε με μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, είναι πάρα πολύ πιθανό να ενισχυθούν τα κόμματα τα οποία μπορεί να είναι πιθανή κυβερνητική εταίρη. Αυτό ακριβώς. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν θα κατακτήσει αυτοδυναμία, θα είναι πολύ πιθανό να ενισχυθεί. Ξέρεις, πάντα γίνεται αυτό, ώστε να υπάρχει κάτι σαν ανάχωμα. Ωραία. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Να δούμε, νομίζω ότι είναι καταλληλότητα. Ναι, καταλληλότερος πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης 28,3%, μειωμένο το ποσοστό του κατά 7,9%. Στέφανος Κασελάκης 10,6%, αυξημένο κατά 3,3%. Νίκος Ανδρουλάκης 7,3%, μειωμένο κατά 3,7% από την προηγούμενη μέτρηση. Δημήτρης Κουτσούμπας σχεδόν στα ίδια, στο 6,7% από 6,6% που ήταν την προηγούμενη φορά. Κυριάκος Βελόπουλος στο 6,2%. Ενισχυμένος κατά 1,3%. Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,1%, ενισχυμένη κατά 1,4%. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου βλέπουμε ότι σε κάθε μέτρηση βελτιώνεται. Βελτιώνεται, ναι.
κύριος Νατσιός 2,4% ενισχυμένος κατά 0,7% και ο Αλέξης Χαρίτσης το 1,5%. Να πούμε ότι επειδή είναι μια έρευνα η οποία επαναλαμβάνεται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εξάμεινο, δεν είχε καταμετρηθεί την προηγούμενη φορά. Ναι. Άλλοι μικρότεροι ηγέτες μικρότερων κομμάτων στο 4,4%, 24,5% το κανένας και αυτοί που δεν γνωρίζουν και δεν απαντούν στο 3%. Αυτό δηλαδή αθροίζει το 27,5%. Αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι ο κανένας. Ακριβώς. Ναι, όμως το κρίσιμο όμως ήταν, όπως είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές, ότι αυτοί που έλεγαν κανένας τελικά ήταν προάγγελος αποχής και όχι προάγγελος μιας ψήφου σε κάποιον άλλο. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο πάμε τώρα να δούμε Πασόκ. Πάμε να δούμε Πασόκ. Ναι, εδώ τώρα επειδή έχουμε εκλογές στο Πασόκ, έχουν γίνει ερωτήματα που αφορούν στο Πασόκ, όμως είναι διακριτά ερωτήματα για τον κάθε υποψήφιο. Δεν είναι δηλαδή από όλους αυτούς ποιον θα ψηφίσετε. Ρωτάνε για τον καθένα αν υπάρχει ενδεχόμενο να ψηφίσετε ανεξάρτητα με το αν πιστεύετε. Και δεν είναι στο σύνολο, έτσι. Ακριβώς. Είναι στο σύνολο του δείγματος που είναι 2.000 και ρωτήσανε το σύνολο του δείγματος για τον κύριο Ανδρουλάκη. Το 28% μάλλον και σίγουρα θα τον ψήφιζε. 63,2% δεν θα τον ψήφιζε. Αναμενόμενο γιατί είναι όλοι οι ψηφοφόροι που είναι εκτός από το κοινό. Τι κοινό είναι αυτό, συγγνώμη που απαντά. Το σύνολο. Είναι το σύνολο. Όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Απαντά για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Δεν είναι συγκριτικό από αυτού ποιον θα ψηφίσετε. Αν θα ψηφίσετε τον κύριο Ανδρουλάκη, απαντά το 28%. Αν θα ψηφίσετε τον κύριο Δούκα, το 27,1%. Θα ψήφιζε τον κύριο Γερουλάνο το 19% και τον κύριο Κατρίνη το 7%. Ωραία, ωραία. Για να δούμε την επόμενη τώρα. Εδώ είναι οι ψηφοφόροι του Πασόκ. Αυτοί που ψήφισαν Πασόκ σε ευρωεκλογές του 24, έτσι. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτούς που ψήφισαν Πασόκ πρόσφατα, δηλαδή πριν λίγο καιρό, 75% θα σίγουρα και μάλλον θα τον ψήφιζε. 35,4% τον κύριο Δούκα, 33,8% τον κύριο Γερουλάνο, 9,9% τον κύριο Κατρίνη. Βλέπουμε δηλαδή ότι στους ψηφοφόρους αυτούς που ήταν ψηφοφόροι Πασόκ στις προηγούμενες ευρωεκλογές, είναι τεράστια απήχηση του κύριου Ανδρουλάκη. Παίζεται ποιο θα είναι ο δεύτερος. Πέστε ποιο θα είναι στο δεύτερο γύρο, αν υπάρχει γύρο μετά. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτοί θα είναι και οι ψηφοφόροι που θα πάνε στην Κάλπη. Αλλά είναι οι ψηφοφόροι του Πασόκ. Αυτοί είναι καθολικοί ψηφοφόροι του Πασόκ στις 9 Ιουνίου. Και αυτό λέω δεύτερο τρίτο παίζεται ο Δούκας. Είναι πολύ μικρό γιατί είναι στο δεύτερο. Γιατί και το δείγμα, αν δείτε, είναι μόλις 198 ψηφοφόροι. Για πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Εδώ λοιπόν θα δούμε. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα κάρτα και δύσκολη κάρτα που μόνο η Μαρία η οποία είναι μια κάρτα συνολική και συγκριτική ταυτόχρονα. Ναι. Δηλαδή για κάθε έναν από αυτούς, γιατί είναι διακριτά τα αποτελέσματα καθώς ήταν διακριτές ερωτήσεις. Στο σύνολο του πληθυσμού, όπως είπαμε και πριν, το 28% έλεγε ότι θα ψηφίσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ γενικά, και όταν εννοεί γενικά ψηφοφόρους του Πασόκ, είναι αυτοί που ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές του 23 ή στις ευρωεκλογές του 24 είχαν ψηφίσει Πασόκ. Και με την πιθανότητα να ξαναψηφίσουν Πασόκ. Ναι. Που δηλώνουν. Ναι. Ναι. Το λέει, το λέει η έρευνα, γι' αυτό δεν το. Αυτή λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει απήχηση στο 56,5% που δηλώνουν ότι θα τον ψήφιζαν. Αυτοί που είναι Πασόκ γενικά, αλλά θα πάνε και να ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές, δηλαδή είτε είχαν ψηφίσει Πασόκ, πάντως δηλώνουν ψηφοφόροι Πασόκ, αλλά θα πάνε και στο εσωκομματική κάλπη, κατά 73,4% δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Και όσοι θα ψηφίσουν στις εσωκομματικές του Πασόκ, αλλά εδώ είναι άλλη κατηγορία ψηφοφόρων, γιατί είναι αυτοί που είναι Πασόκ και θα πάνε και θα ψηφίσουν, αλλά είναι και οι εξωκομματικοί. Mm-hmm. Όπως λέγαμε, εξωσχολικοί παλιά στα σχολεία, παίρνει 61%. Να σου πω κάτι, Μαρία, στην τελευταία κάρτα, μια παρατήρηση. Ναι. Βλέπω ότι πέφτουν τα ποσοστά όλων. Δηλαδή, αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν στις εξωκομματικές εκλογές, ανεξαρτήτως αν είναι Πασόκ ή όχι, είναι λιγότεροι και για τον κύριο Ανδρουλάκη, και για, συγκριτικά λιγότεροι, και για τον κύριο Δούκα και για τον κύριο Γερουλάνο. Ναι, γιατί ανοίγει άρα αυτή πιθανότατα να κάνουν και στρατηγική ψήφο. Ακριβώς. Είναι πολύ πιθανό. Και να δούμε, ο κύριος Δούκας είναι στο 27,1% στο σύνολο των ψηφοφόρων. Στους ψηφοφόρους Πασόκ γενικά 37,6%. Ανεβαίνει σε αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν σε εσωκομματικές στο 40,6%. Γενικά όμως όταν πάμε στην κοινωνία, εκεί πέφτουν λίγο τα ποσοστά τους στο 38,8%. Ο κύριος Γερουλάνος από 19% στο σύνολο του πληθυσμού. Στους ψηφοφόρους Πασόκ γενικά 27, περίπου 26,9%. 32,5% σε αυτούς που είναι Πασόκ και θα ψηφίζουν και στις εσωκομματικές, και στην κοινωνία φαίνεται ότι πέφτουν λίγο τα ποσοστά του και πέφτει στο 28%. Ο κύριος Κατρίνης από 7% που είναι στο σύνολο
Φαίνεται ότι έχει απήχηση στον ένα στους 10 ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ, γενικά 11,3%. 11,1% σε αυτούς που είναι ΠΑΣΟΚ και θα ψηφίσουν σε μεσοκομματική κάλπη. Και σχεδόν ίδιο το ποσοστό, το 11,2% σε αυτούς που θα έρθουν γενικά να ψηφίσουν, που μπορεί να μην ψήφισαν την προηγούμενη φορά ΠΑΣΟΚ, αλλά που τώρα να έχουν. 11% είναι Κατρίνη. Από ό,τι φαίνεται, με βάση αυτά. Με βάση αυτά, ο Ανδρουλάκης θα είναι σίγουρα στο δεύτερο γύρο και θα παίξουν για το δεύτερο γύρο ο Δούκας με τον Γερουλάνη. Ναι, φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση αυτό ο Ανδρουλάκης κρατάει δυνάμεις ακριβώς γιατί είναι και ο νυν πρόεδρος. Ναι. Έχουμε ακόμα αρκετό καιρό. Όχι, μισό λεπτό, γιατί εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση. Εδώ στη συγκεκριμένη μέτρηση δεν έχουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, ναι, τον κύριο Γιάννη Κανελάκη. Έτσι, και την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ναι, και το ενδεχόμενο υποψηφιότητα τη κυρία Διαμαντοπούλου, που είναι πολύ ορατό. Και να πούμε ότι αυτά δεν είναι και συγκριτικά. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να εξετάζει τον κύριο Ανδρουλάκη και να έχει αποφασίσει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει και τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Δεν είναι τέτοιο ερώτημα από αυτού του τέσσερι. Πάντω να πω κάτι. Γιατί θέτω, όχι θέτω υποαμφισβήτηση και το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, με σεβασμό τον τρόπο τη μέτρηση, όχι τον τρόπο τη μέτρηση που γίνεται στα κόμματα, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ Μαρία μαζί, ότι είναι δύσκολο να λειτουργήσει απόλυτα μία δημοσκόπηση στα κόμματα, στις εκκομματικές διαδικασίες. Και το λέω γιατί αυτό. Γιατί αν καθόταν κανείς να συγκρίνει αυτούς που λένε ναι για τον Ανδρουλάκη, που υποκρίνουν τον Ανδρουλάκη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το 83% σε άλλες μετρήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ λέει ότι ήθελε να αλλάξει πρόεδρος και να πάνε σε αριστερά. Αν παρατηρήσαμε αυτούς που λέει ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ των ευρωεκλογών, ήταν μόλις 198 άτομα. Άρα λοιπόν, ναι, σε ένα δείγμα των 2000 υπήρχαν 198 άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στην κάλπη των ευρωεκλογών και ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εδώ οι ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ γενικά που έχουν ψηφίσει και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές και με πιθανότητα ψήφου, ανεβαίνουν στους 477. Δηλαδή είναι παραπάνω από διπλάσια από τους 198. Ναι, ναι, λέω απλώς όμως ότι ξέρεις, έχει τη δυσκολία του. Ότι πρόσεξε τώρα, όταν το 70% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ λέει Ανδρουλάκης, δεν αντιστοιχεί στο 83% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που έλεγε να αλλάξει πρόεδρος και να πάμε σε μια συνεργασία με την κεντροαριστερά. Καταλάβατε. Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό είναι σχετικό. Έτσι, υπάρχει, αλλά είναι και όντως μικρό το δείγμα. 229, πόσο είναι το μισό, αφού είναι 2 στους 1000 που συνήθως βάζουν, πόσο είναι. Όχι, 2.000 είναι το δείγμα. Ναι, 2.000 είναι το 10% του δείγματος, το 12%. 10-11%. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση. Λίγο λιγότερο από ό,τι πήρε το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια τάση στη δημοσκόπηση αυτή, φαίνεται. Δηλαδή, υπάρχει ένα πλεονέκτημα του κ. Ανδρουλάκη σε όσους θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, αφενός. Και αφετέρου, το κρίσιμο μέγεθος για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ είναι ποιοι θα φτάσουν στην κάλπη. Αν το δείγμα, αν οι ψηφοφόροι που φτάσουν είναι περιορισμένοι, έχει ένα πλεονέκτημα σαφέστατο ο κ. Ανδρουλάκης και με βάση τη δημοσκόπηση, κυρίως γιατί ελέγχει, έχει επιρροή μεγαλύτερη. Στο γύρο. Αλλά και θα χάσει το ΠΑΣΟΚ. Μεγαλύτερη επιρροή στο κομματικό κοινό. Γιατί έχει τις προηγούμενες εκλογές που ήταν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και αν η συμμετοχή είναι μικρή, το πρόβλημα θα είναι μετά για το ΠΑΣΟΚ. Ναι, δεν θα έχει πολιτική νομιμοποίηση. Γιατί αν στην προηγούμενη κάλπη έχουν πάει περίπου 300.000 άνθρωποι και τώρα πάνε 150. Εξαρτάται. Αν εκλεγεί ο κ. Ανδρουλάκης, θα έχει απόλυτη νομιμοποίηση και στις προηγούμενες κάλπες και σε αυτές, ανεξαρτήτως. Η χαμηλή συμμετοχή τη χρεώνονται αυτοί που αμφισβητούν τον Ανδρουλάκη και βάλαν το κόμμα στην κίνηση. Ναι, ναι. Δεν το έχει ο Ανδρουλάκης. Σε αυτό έχει δίκιο ο Δημήτρης. Έχει δίκιο. Αν ήταν. Μαρία, ήταν 270.000, θα πρέπει το 55-56% αυτών που ψηφίσανε ΠΑΣΟΚ σε ευρωεκλογές να πάει στις κάλπες. Εγώ το βλέπω ότι δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Άρα, όσο μικραίνει το εκλογικό σώμα, τόσο μεγαλύτερη τύχη θα. Νομίζω ότι η στόχευση είναι διαφορετική. Γι' αυτό, αυτή είναι δική μου ερμηνεία, γι' αυτό και υπάρχει μια θολή στις ερωτήσεις το πώς θα πάμε, παιδιά, στην κεντροαριστερά, σε αυτή τη λεγόμενη κεντροαριστερά τέλος πάντων. Λέμε πόσες ημέρες ότι οι απαντήσεις των υποψηφίων είναι απόλυτα θολές. Και γιατί είναι θολές? Γιατί αλλού στοχεύει ο Ανδρουλάκης, αλλού στοχεύει, για παράδειγμα, ο Δούκας. Τι εννοώ με αυτό? Ο Ανδρουλάκης στοχεύει στο σκληρό πυρήνα του ΠΑΣΟΚ και το θέτει κιόλας. Λέει ΠΑΣΟΚ τέλος. Ο Δούκας στοχεύει
σε ένα κοινό πέραν του ΠΑΣΟΚ. Προς την αριστερά. Προς την αριστερά, ναι, ναι, ναι. Ίσως και ο Γερουλάνος. Έτσι δεν είναι. Ίσως και ο Γερουλάνος. Γιατί έχει πολύ Γερουλάνος έχει και αμφίπλευρα. Έχει πολύ καλή πρόσβαση, οργανωτική δομή, έχει το σύστημα του ΠΑΣΟΚ. Έχει τον κομματικό μηχανισμό ο κ. Ανδρουλάκης. Οπότε γι' αυτό στο χέρι. Σωστό είναι αυτό. Πάντως έχει τη σημασία του να πούμε, επειδή έθεσε και ο Νίκος πριν τη συμμετοχή με τη Μαρία, ότι η εκτίμηση του κ. Μαύρου ήταν ότι η συμμετοχή μπορεί να φτάσει και τις 200.000. 200.000, ο Ανδρουλάκης είχε πάρει 60-70 χιλιάδες, θα έχει σίγουρα ένα 35% ξεκινάει. Κατευθείαν στο μαγείρεμα, έτσι. Πού να πάω, ρε παιδί μου. Στο μαγείρεμα, γιατί έχει μοιράσει. Προηγούμενες εκλογές είχε πάρει το 36%. Ο Παπανδρέου πόσο είχε, ένα εκατομμύριο τότε που δεν είχε εντάξει, άλλο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, να θυμίσω, είχε εγγενιάσει και αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε όμως για το 2004, 20 χρόνια πριν. Πέρασε και στα υπόλοιπα κόμματα. Αν θέλετε κάποια στιγμή να ανοίξουμε το θέμα, εγώ δεν τη θεωρώ και σωστή. Έχει ξεπεραστεί. Πάντως το ότι πέρασε και στα υπόλοιπα κόμματα. Ναι, ναι, έχει τη σημασία του, βέβαια. Καθαγιάστηκε. Ξέρεις τι γίνεται, η κοινωνία νομίζω ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση που υπάρχει χώρο βάση του προλάρει. Δεν πηγαίνει για να προλάρει. Όχι, όχι, άμεσο δημοκρατία. Η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε εκλογές. Συμφωνώ και εγώ. Νομίζω ότι ο κύριος το ξέρετε αυτό. Ναι, τώρα, όμως, τώρα. Αυτό προέκυψε. Τώρα. Δεν θέλει εκλογές. Αυτό όμως προέκυψε από τον κακό πολιτικό χειρισμό του κυρίου Ανδρουλάκη. Δηλαδή, αν ο κύριος Ανδρουλάκης μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, που δεν κατάφερε το στόχο του δεύτερου κόμματος, γιατί τώρα και λόγω της τεχνολογίας τα μάθαμε πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα. Αν έβγαινε λοιπόν και κόβε το βήχα στις 8.30 ώρα ή στις 9. Και έλεγε ότι εγώ πάω για μια κομματική αναδιάρθρωση, γιατί από ό,τι φάνηκε το σχήμα αυτό δεν λειτουργήσε. Και αντικαθιστούσε το γραμματέα και το πολιτικό συμβούλιο. Δεν θα μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία να τον πιέσουν. Γι' αυτό είπα, Μαρία. Γι' αυτό λέγαμε και στο χθεσινό τραπέζι, σχολιάζαμε το εξής και το θέταμε υπό τη μορφή ερωτήματος. Αν ο Ανδρουλάκης έλεγε μέα κούλπα σε αυτά, θέματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και το έχουν εντοπίσει όλοι, γιατί είχε πολλά λάθη ο κ. Ανδρουλάκης. Εντάξει, δεν είναι και στο στόχο του. Ναι, δεν είναι ότι αν έβγαινε και λέγε μια κούλμπα, θα μπορούσε να. Και, θα αλλάξω. Θα κάνω ένα, δύο, τρία. Θα μπορούσε να πείσει το κοινό του ΠΑΣΟΚ. Μου επιτρέπεις να απαντήσω εγώ. Βεβαίως. Όχι, υπό την έννοια ότι. Ναι, ναι. Και θα διαφωνήσω και με τη Μαρία. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι φάνηκε ότι στις 12 δεν μπορούσε να βγει, γιατί στις 11 είχαν βγει ήδη τα στελέχη στα κανάλια και είχαν αμφισβητήσει τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη πριν ακόμα παγιωθεί το αποτέλεσμα. Ήταν, όχι, ενώ αυτό που έχει υπονοήσει, έχει πει ευθέως ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά την άποψή μου είναι και πανθομολογούμενο, ότι ήταν προηλημένη η απόφαση η αμφισβήτηση του κύριου Ανδρουλάκη στην περίπτωση που ήταν τρίτος ή στην περίπτωση που δεν πετύχει. Δεν ήταν πολύ μακριά. Για παράδειγμα, κανένας δεν αμφισβήτησε τον κύριο Κασελάκη που δεν έπιασε κανέναν από τους στόχους που είχε. Ενδιαφέρον αυτό. Σε επίπεδο προσώπου. Και ο κύριος Κασελάκης ούτε μια κούλπα είπε. Αναφέρθηκε στην κυρία Γιαννακοπούλου και στον κύριο Κωνσταντινίδη. Σε αυτούς τους δύο. Όχι, όχι. Κωνσταντινόπουλο. Δεν αναφέρομαι προσωπικά. Η αίσθηση πάντως είναι ότι το βράδυ των εκλογών πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν έκαναν κριτική στο αποτέλεσμα τη στρατηγική. Έκαναν ευθεία επίθεση στον ίδιο τον πρόεδρο με αμφισβήτηση του Προέδρου. Άρα φάνηκε και ο ίδιος το. Μαρία μου, δεν ήταν έτοιμο το παιδί. Ίσως και ο κύριος Ανδρουλάκης στρατηγικά να σκέφτηκε ότι αυτή η πρώιμη έναρξη εκλογολογίας και το να ξεφουσκώσει το πυροτέχνο, δηλαδή να αφήσει τον κύριο Δούκα να εκτεθεί, να αφήσει τους άλλους να δείξουν πώς θα τον αμφισβητούν, ήταν κάτι που δούλευε υπέρ του. Πάντως από τώρα για κάποια λόγια. Εν της πράγμαση αυτό βλέπουμε. Έχει ένα δίκιο η Αντιγόνη στο εξής, ότι διαφορετικά εκινούν κάποιοι υποψήφοι με άλλη εικόνα. Έτσι είναι. Και χωρίς να έχω αντισυγκρίμα στο μυαλό μου, και δείχνει μέχρι στιγμής ότι κάποιοι από αυτούς έχουν φθορά. Εξαϊλώνονται. Δύο λεπτά. Στην πολιτική είναι γνωστό ότι δοξάζεσαι συνήθως κρυπτόμενος. Ναι, ναι. Γιατί όταν έχεις μια γενική εικόνα, και αυτό συμβαίνει και με τα λαμπερά πρόσωπα που βλέπουμε στα ψηφοδέλτια. Έχουμε μια καλή εικόνα γιατί τους ξέρουμε από τις άλλες δουλειές, μέχρι που να τους ακούσουμε να ανοίξουν το στόμα τους να μιλήσουν και πραγματικά πέφτουν από τα σύννεφα. Σωστό. Και αυτό θα το πάθουν αρκετοί, γιατί. Ναι. Πάντα από τη συγκυρία την πολιτική και από τις συνθήκες μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ ωραία εικόνα για κάποιον. Εγώ να πω τώρα κάτι. Έκανε και ένα μεγάλο λάθος. Γιατί θέλω να ακούσω το ερώτημα. Έκανε ένα μεγάλο λάθος. Άκουσε λίγο το ερώτημα, γιατί έχει τη σημασία του αυτό. Αυτοί οι υποψήφοι που βλέπουμε μέχρι στιγμής έχουμε πάνω κάτω συμφωνήσει όλοι ότι κανένας από αυτούς που είδαμε τώρα δεν φαίνεται να εκτινάσει το ΠΑΣΟΚ, να πει ότι το αναλαμβάνει αυτός και θα του δώσει ένα γκέρι τεράστιο. Και αναρωτιέμαι μήπως κάποια στιγμή ή μάλλον είναι ρωτά το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιος, σε εισαγωγικά Κασελάκης, ο οποίος θα εμφανιστεί
Και θα το πω έτσι, θα πάρει επικοινωνιακά όλο το χαρτί. Ωραία. Προσώρας δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όποιος και να εμφανιστεί. Δεν είναι πάντως η Διαμαντοπούλου ή άλλα ονόματα που ακούγονται ότι θα μπορούσαν να. Ακόμα και αν εμφανιστεί, ωραία. Αυτό και, λέω. Και να πάρει αυτό όλο το που χαρτί, λες εσύ. Το Πασόκ δεν εκτινάσεται. Α, αυτό είναι το βασικό. Γιατί η αναφορά του είναι πολύ περιορισμένη κοινωνικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή. Δηλαδή, ωραία, ας έρθει ο ιδανικός πολιτικός, ο οποίος θα έρθει και θα μας μαγέψει όλους. Θα μαγέψει ποιο, το εκλογικό σώμα του Πασόκ που θα έχει. Όχι, δυνατότητα... μπορεί και ευρύτερα, μην το λες αυτό, μπορεί και ευρύτερα. Το Πασόκ μπορεί ευρύτερα. Όχι, δεν μπορεί να εκτινάξει. Όχι, δεν το βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι. Έχει δίκιο όμως. Γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Είπατε πριν κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Είπατε για τον κύριο Γερουλάνο, για παράδειγμα, όπου ο κύριος Γερουλάνος μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους. Είτε από τη μία, είτε και από την άλλη πλευρά. Ναι. Γιατί θέλω να πω και το εξής. Αφήνουμε απ' έξω, όταν μιλάμε για την κεντροαριστερά, αυτούς τους ψηφοφόρους που έχει κερδίσει ο Μητσοτάκης, που εισέβαλε στο κέντρο. Που καθορίζουν την ποιος παρτίδα. Λέει, λοιπόν, από την κάρτα που είδαμε δεν μπορεί. Ποιος λέει, λοιπόν, ποιος λέει λοιπόν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας υποψήφιος, ερώτημα πάλι θέτω, ναι, που θα προσελκύσει τους ψηφοφόρους, κάποιους ψηφοφόρους που μπορεί, αλλά ερώτηση επί του ερωτήματος. Για να απαντηθεί το ερώτημα, πρέπει να τεθεί η στρατηγική. Ποια είναι η στρατηγική του Πασόκ? Ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να το οδηγήσει το Πασόκ αυτόνομα στην διεκδίκηση της εξουσίας, ή ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να του εξασφαλίσει μέσω συμμαχιών με τη μία ή την άλλη πλευρά την εξουσία? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην πολιτική. Χρειάζεται όμως να είναι και ένα απλό πρόσωπο. Η απάντηση. Θέλω να πω. Ναι, προφανώς. Ένα πρόσωπο δηλαδή το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει με την ηγεσία του στην εξουσία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το Πασόκ. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο πράγματι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει. Όμως αυτό που δεν υπάρχει κατά την άποψή μου ως ζητούμενο στις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ είναι η στρατηγική. Τα πρόσωπα τα οποία εκτίθενται δεν μας λένε τι θέλει να κάνει το Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, ως πρόεδρος του Πασόκ, ξέραμε ότι θέλει το Πασόκ αυτό που είναι, ένα Πασόκ του 10, 11, 15% που να έχει έναν, αν θέλετε, διακριτό ρόλο στην κεντροαριστερά. Δεν θα έλεγα ενοποιητικό της κεντροαριστεράς, διακριτό θα έλεγα. Οι άλλοι υποψήφοι δεν έχουμε καταλάβει τι θέλουν. Νομίζω θα το μάθουμε, Γιώργο. Μακάρι να το μάθουμε. Πάντως, το βασικό είναι, δεν είναι να το μάθουμε εμείς. Το βασικό είναι να το μάθει η κοινωνία. Αν το μάθει η κοινωνία, μπορεί να αρχίσει να τους ακούει και να λέει. Θέλω να πω όμως ότι για μένα από την κουβέντα, επανέρχομαι λίγο σε αυτό, στην κουβέντα αυτή λείπει το ερώτημα, πέραν των στατιστικών, ως αίσθηση το λέω, Μαρία, λείπει από την κουβέντα η ύπαρξη των ανθρώπων που δεν μιλούν για την κεντροαριστερά και μιλούν για το κέντρο. Άρα σας θυμίζω, σωστά, είναι αυτοί που πήγαν στο Λοβέρδο, είναι αυτοί που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω, δεν μιλάω, δεν αναφέρομαι στατιστικά, αλλά υπάρχει αυτό το Πασόκ. Υπάρχει η πλευρά του Πασόκ, υπενθυμίζω γιατί το λέω διαρκώς. Υπάρχει το Πασόκ του κυρίου Κουτρουμάνη, του πρώην υπουργού, που είχε πει εδώ στο τραπέζι, παιδιά, εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς όλοι αυτοί δεν βρίσκουν χώρο, γιατί όταν από τους 8 υποψηφίους οι 6 μιλάνε για το πώς θα συνεργαστούν με την κεντροαριστερά, ο ψηφοφόρος που νιώθει κεντρός θεωρεί ότι αφού πας για συνεργασία με την κεντροαριστερά, δεν υπάρχει χώρος για αυτόν να ξαναψηφίσει αυτό Πασόκ. Να συμφωνήσουμε ότι οι κεντρώοι δεν ψηφίζουν ποτέ κέντρο. Θεωρώ και ψηφίζουν ότι πάντα έναν από τους δύο πόλους. Δεν βρίσκουν αναφορά, ίσως. Δεν είναι, το κέντρο είναι μία σαπουνόφουσκα. Μέρος των ψηφοφόρων που κέρδισε ο κ. Μητσοτάκης. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε. Συγγνώμη, Νίκο, να το πω. Μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων που κέρδισε ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτοί που στήριζαν κάποτε τον Κώστα Σιμίτη. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή η δεξαμενή των ψηφοφόρων, ένα με τα μοντέρνα. Δείξε μου έναν υποψήφιο μαζί με του ένα Πασόκ, επικοινωνιακό οποίος bright. Έτσι. Αυτό λείπει από το Πασόκ, θεωρώ. Εγώ δεν υπήρξα συμμετοχικός. Οφείλω να υπερασπιστώ το Σιμίτη. Ουδεπόποτε ο Σιμίτης ήταν κεντρός. Και αν τον έλεγες κεντρό, θα σε έβριζε. Ο Σιμίτης ήταν σοσιαλδημοκράτης και αριστερία σοσιαλδημοκρατία. Βεβαίως η διαφορά του με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους υπολείπους ήταν ότι ο Παπανδρέου θεωρούσε τους σοσιαλδημοκράτες δεξιούς και σου έλεγε ότι με βρίζει αν με λέει σοσιαλδημοκράτη. Ο κόσμος δεν ήταν κεντρός ο Σιμίτης. Ο κέντρο ήταν πριν τη Χούντα σοσιαλδημοκράτης καθαρός. Σαν σοσιαλδημοκράτης, σοσιαλδημοκράτης. Αριστερός σοσιαλδημοκράτης. Δεν ήταν κεντρός Σιμίτης. Κεντρός ήταν ο Γεώργιος. Κεντρός ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου. Μέγας αντικομουνιστής. Μπορεί να θεωρήσει έναν αντικομουνιστή κεντρό, για παράδειγμα. Γεώργιος Παπανδρέου προδικτατορικά. Ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ενώσεως Κέντρου. Αυτοί που μιλάνε για κέντρο
είναι ανιστόρητη για μένα. Εγώ θα πω πάντως, ότι πάντως, η δεν έχουν σχέση με το Πασόκ. Και ο Κασελάκης και ο Ανδρουλάκης προσπάθησαν με διαφορετικό τρόπο να κάνουν το ίδιο πράγμα. Πάντως εγώ θα πω πέρα να κάνουν κόμμα γιοταχή. Ναι, ο ένας ανοιχτά, ο Κασελάκης, ναι, και ο άλλος κρυπτόμενος, όπως είπε και πριν η Μαρία. Μάλιστα, πάντως εδώ όλοι πάντως κρίνονται ή χαρακτηρίζονται από τις πολιτικές που ακολουθούν και όχι από την θεωρητική ταυτότητά τους. Το πολιτικό κέντρο είναι απάτη. Όλοι αναζητούν, όλοι αναζητούν αυτόν τον χώρο. Καραμαλής τον είχε βαφτίσει μεσαίο χώρο. Ο Σαμαράς τον είχε βαφτίσει ευέλικτο κέντρο. Χώρο αυτό, εγώ διαφωνώ με τον Νίκο. Στο χώρο αυτό εισέβαλε ο Μητσοτάκης. Ασφαλέστατα. Διαφωνούμε. Άρα υπάρχει. Αυτός ο χώρος υπάρχει. Είναι η κρίσιμη μάζα που δίνει εξουσίες. Αυτό είναι. Για πάμε λοιπόν. Αυτή είναι η νοικοκυρία, παιδιά. Είναι η νοικοκυρία με την κοινή λογική. Το 5% πάει από εδώ. Ή θα βγάλεις το πορτοφόλι στα λεφτά για να με πληρώσει, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί πρέπει να πληρωθούμε. Διαφημίσεις. Είχε ανάψει κουβέντα και κατά τη διάρκεια του διαλύματος, κυρίες και κύριοι, και τώρα έχει μήνυμα από τον συνάδελφο και φίλος και δικό μου συνεργάτη, τον Νίκο Χατζηνικολάου, που λέει: μιλάς για τον Σιμίτη. Όταν λες για σοσιαλδημοκράτη Σιμίτη, μιλάς για τον Σιμίτη πρώτου 80. Όχι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Και λίγο μετά το 80. Λίγο μετά το 80. Και λίγο, και λίγο μετά το 80. Πάντως όχι στη διακυβέρνησή του. Μέχρι το 85 οπωσδήποτε ένα συνεπής σοσιαλδημοκράτης. Τότε ο Παπανδρέου τον είχε. Δεν κυβέρνησε όμως. Όχι. Όταν πήγε και κυβέρνησε ο Σιμίτης. Το δύσκολο είναι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Χατζηνικολάου. Γιατί τότε τι έκανε ο Σιμίτης. Ανεπτύχθη η διαφθορά στο Πασόκ. Πήρε τα συνδικάτα. Πώς τα πήρε. Θυμάστε τότε. Έβαλε οι μεγάλες ιστορίες της διαφθοράς με τον Τζουκάτο, τον Τζοχατζόπουλο, τον Παπαντονίου, τον, πώς τον λέγανε τον άλλον, τον Υπουργό Μεταφορών. Μαντέλη. Ήταν το Μαντέλη, ήταν επί εποχή Σιμίτη. Είναι γεγονός ότι επί Σιμίτη ανεπτύχθη η διαφθορά. Αλλά ότι ο ίδιος ο Σιμίτης ήταν συνεπής σοσιαλδημοκράτης, είναι γεγονός. Ότι επί διακυβερνήσεώς του γίνανε πράγματα τα οποία πάντως, δεν περιποιούν να πω κάτι. Στον ίδιο γιατί. Η σοσιαλδημοκρατία δεν λέει ότι η διαφθορά είναι κοινωνικό φαινόμενο. Όχι. Α, μπράβο. Όχι. Εντάξει. Για να εξηγούμε, δεν παρεξηγούμαστε. Αλλά δεν είναι γιατί και. Γιατί χαμογελάς, Γιώργο Μουρούτη. Όχι, κοιτάξτε, εγώ έχω κατασκευαστική αντίληψη. Υποθέτω ότι ο Νίκος ναι, θα θέλει να πούμε στα θέματα διακυβερνήσεως. Όχι, μα λέει, είναι κάτι στο οποίο συμφωνώ. Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει πλήρη άποψη εκείνη την περίοδο και ειδικά στα θέματα της διαφθοράς και των σκανδάλων που τα έχει αναδείξει όλα. Εγώ συνηθίζω να το λέω σε αυτό το τραπέζι και το λέω πάντα ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης που λέγεται Siemens, δηλαδή ομολογημένο σκάνδαλο χρηματισμού πολλών και των κομμάτων και προσώπων που ουσιαστικά εκκινεί από την περίοδο Σιμίτη, είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έμεινε ατιμόρυτο και ένα σκάνδαλο που τελικά δικαίωσε τους ανθρώπους που διεφθάρισαν και διεύθυραν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν και η λύτρωση της μεταπολίτευσης και η δικαίωση και των λεγόμενων του Νίκου Χατζηνικολάου, αλλά και ουσιαστικά και η λύση της κουβέντας μας. Η κύρια εμπλοκή. Ποια στελέχη είχαν επί Siemens, ποια πολιτική οικογένεια. Εγώ περίμενα ότι αυτό. Σχέση με τον Χριστοφοράκο. Ωραία, να πω τώρα όμως κάτι. Να πω κάτι. Να τα λέμε όλα. Ναι, απλώς θέλω να πω. Άλλο η πολιτική σχέση, άλλο η πολιτική σχέση. Άλλο το έγκλημα που είχαμε. Κλείνουμε το κεφάλαιο παρελθόν. Πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Και σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, αναρωτιέμαι στο πλαίσιο αυτό που λέγαμε για την εμφάνιση ενός νέου προσώπου. Ξέρετε ποιο πρόσωπο δεν έχουμε βάλει στην εξίσωση. Και μην μου πεις πάλι, δεν ενδιαφέρεται γιατί έχω μιλήσει τα λοιπά. Είναι το πρόσωπο. Κάτσε λίγο, Νίκο μου, σε παρακαλώ. Ναι. Περίμενε, δεν ενδιαφέρεται. Μην τον κάψουμε τώρα, ρε, εσύ. Α, όχι, α, μην τον κάψουμε. Προφανώς. Είναι το όνομα Αλέξη Τσίπρας. Έχουμε δύο χρόνια. Το όνομα Αλέξη Τσίπρας. Να κάψουμε τον Τσίπρα. Αν ο Αλέξης Τσίπρας, Τσίπρας έχει παραιτηθεί, έχει αφήσει το κόμμα, δεν τον κάψουμε τον Τσίπρα. Μα τι συζητάμε. Αν ο Αλέξης Τσίπρας. Και να ρωτήσω το Δημήτρη για την αίσθηση που έχει. Αν ο Αλέξης Τσίπρας εμφανιζόταν με ένα νέο κόμμα. Που προφανέστατα θα κινείται στο χώρο αυτό που σήμερα συζητάμε τόσο πολύ γι' αυτόν σε βαρετό σημείο στην κέντρο αριστερά, εμφανιζόταν το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ή μετά από. Δεν ξέρω. Πριν τις εθνικές εκλογές. Εκτίμηση. Από τα πρόσωπα και τα πράγματα. Τσίπρας νομίζω θα είχε ένα ενδιαφέρον ναι, αν επέστρεφε. Ναι. Όχι με όρους ΣΥΡΙΖΑ. Με όρους συνομοσπονδιοποίησης των δυνάμεων. Αυτό λέω.
Αυτό λέω. Εσύ λες ένα διακριτό πόλο καινούριο μέσα στις ένα διακριτό πόλο, ο οποίος σκοπό του έχει να απορροφήσει κομμάτια. Και Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Νομίζω θα γίνει μετά τις βουλευτικές εκλογές. Ναι, θα γίνει. Υπάρξει αυτό. Μετά τις... Πάντως... Όχι, θα γίνει η προσπάθεια. Α, πάντως, α, μου επιτρέπετε να πω κάτι. Όμως δεν θα πεινάει μόνος του. Δεν θα είναι μόνος του. Έτσι. Θα έχουμε και άλλα πράγματα. Μου επιτρέπετε να πω κάτι θετικό για τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε και τον Γιώργο Παπανδρέου. Ότι ο κύριος Τσίπρας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε πράγματι να αλλάξει την πολύ κακή εικόνα που είχε. Άλλαξε. Σε αντίθεση με τους πρώην πρωθυπουργούς που το επιχείρησαν και με τα ιδρύματα και τα λοιπά που δεν το έχουν καταφέρει. Να αλλά... Και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θεωρώ ότι έχει κάνει δραστική αλλαγή της εικόνας του. Ούτε ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει δραστική αλλαγή της εικόνας του ως πρώην πρωθυπουργός. Ούτε ο Κώστας Καραμαλής ως πρώην πρωθυπουργός έχει επιχειρήσει. Ο Γιώργος έκανε κόμμα, επαναδεικνύχησε το ΠΑΣΟ. Θέλω να πω λοιπόν. Έκανε πολλά. Ανεξαρτήτως, εγώ προσπαθώ, αυτό, να πω, προσπαθώ να πω και το λέω για καλό του κυρίου Τσίπρα. Δεν το λέω για κακό των άλλων. Ίσως να μην το επιχείρησαν να αλλάξουν την εικόνα τους, να θέλουν να είναι συνεπείς στην εικόνα τους οι υπόλοιποι. Ο κύριος Τσίπρας ήθελε να αλλάξει την εικόνα του και νομίζω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να γίνει πιο οικία η προσωπικότητά του στον μέσο θεατή. Από την άλλη, στον μέσο θεατή, όχι ψηφοφόρο. Επίτρεψέ μου, κλείνω, Νίκο, κλείνω. Πιστεύω όμως ότι αυτό που λες, που προφανώς θα είναι και η στρατηγική Τσίπρα, να ομοσπονδιοποιήσει τον χώρο. Αυτό, αυτό λοιπόν είναι ίσως αυτό είναι και το πρόβλημα που θα έχει ο Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, τα κομμάτια που έχουν διασπαρεί και έχουν αποδοκιμαστεί πολιτικά επί της ουσίας, να προσπαθήσει να τα ενοποιήσει και να θυμίσει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο έχει κάνει ήδη rebranding στο προφίλ. Αυτό ίσως. Που λέει ο Γιώργος Μουρούτης. Δημήτρη, μισό λεπτό. Ποιο είναι το λάθος? Ο Τσίπρας υπέστη δύο οδυνηρές ήττες που τον πήγανε από το 32 στο 20 και μετά στο 17. Ναι. Ο Παπανδρέου άφησε ένα κόμμα στο 44. Όχι, ένα κόμμα στο 6 άφησε. Στο... Όχι, ο Παπανδρέου, στο 44. Στο 13 πήγε ο Βενιζέλος. Όχι, ο Βενιζέλος πήγε. Εντάξει, ο Βενιζέλος πήγε για τον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου είναι ο τελευταίος μεγάλος πρόεδρος και πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ στο 44. Τον διώξανε. Έπεσε το ΠΑΣΟΚ με το Βενιζέλο. Ο Παπανδρέου παρέδωσε την εξουσία του. Παρέδωσε την εξουσία του ως πρωθυπουργός. Κάποτε αυτά μείνουμε στο άλλο. Θα γίνουν γνωστά. Ο Δε Σαμαράς άφησε τη Νέα Δημοκρατία στο 29-30. Ναι. Που είναι δηλαδή κυβερνητικό κόμμα. Αυτό που ρώτησες για τον Τσίπρα. Απλά το λέω προς συμπλήρωμα. Ναι, πες Δημήτρη μου, γιατί εδώ ο Μουρούτης μου λέει θετικά για τον Τσίπρα και ο Φελέκης για τον Σαμαρά. Έχω πάθει ένα ντεζαβού. Δεν είπα πάμε. Θετικά. Εμείς μιλάμε αντικειμενικά. Λέω αντικειμενικά η ιστορία τι λέει. Σαμαρά. Ωραίο είναι αυτό. Έχασε με 29. Πολιτικό σχολιασμό. 44. Εγώ λέω απλά. Ναι, και έρχομαι αντιγωνία. Το ερώτημα που θέτω, το θέτω στη συζήτηση, έτσι. Δεν έχω κι εγώ απάντηση. Μια συζήτηση δυνητική ενός Τσίπρα και μιας συνομοσπονδίας θα είναι πιο ευνοϊκή για τον Τσίπρα αν υπάρχουν οι πόλοι όπως έχουν σήμερα που θα προσέλθουν στην κουβέντα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη ΣΥΡΙΖΑ, κουβέντα. Έχεις δίκιο. Ρευστοποιημένη θα είναι μια άλλη κουβέντα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ έχεις απόλυτο δίκιο. Και δεν έχω πολύ χρόνο για να το λύσουμε. Ποιος θα είναι ο συμβολισμός του να επιστρέψει, υποθετικά μιλάμε πάντα, ο κύριος Τσίπρας, να συσπυρώσει τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, όταν πριν μιλήσαμε για τον κύριο Ζημίτη και τα μελανά σημεία της εποχής του, γιατί του τα αποδώσαμε ως έτσι σημεία της θητείας, της πρωθυπουργικής θητείας, χωρίς να λάβουμε υπόψη παραμετρικά αν ήταν κάτι το οποίο θα προέκυπτε ούτως ή άλλως και τα λοιπά και. Δηλαδή αν ήταν ήδη όρημα αυτά τα φαινόμενα και σκάσα να το πω έτσι επί πρωθυπουργία Σημίτη, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν ο κύριος Τσίπρας είχε τις δύο ήττες που ανέφερε ο κύριος Φελέκης. Τις δύο που ανέφερε, ναι, πέντε. Όταν κλείσαν οι τράπεζες 6 μήνες, η χώρα επάυξησε το χρέος της. Ναι. Και ξανακέρδισε. Δεν θα συγκεκριμενοποιήσω δηλαδή, πόσο συγκυβέρνησε με τον Καμένο. Όχι, Παντελή, μην πείτε θέμα. Με γράφει μνημόνια. Δηλαδή, πώς. Ξανακέρδισε τις εκλογές. Επίτρεψέ μου, Νίκο, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θέλω να δώσω τον λόγο και να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με την αδελφότητα της Ασημένιας Σκόνης. Ένα υπέροχο βιβλίο του Παντελή Περιβολάρη. Πες μας δύο λόγια για ένα λεπτό, Παντελή μου. Καταρχάς, να το δείξουμε. Ναι, ναι. Το δείχνουμε τώρα. Το δείχνουμε και. Εδώ στα χέρια μας, θα το υπογράψω κιόλας. Αστυνομικό είναι, έτσι. Είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Ναι. Είναι το δεύτερο μου βιβλίο. Το πρώτο είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Λόγια το Φελέκη. Ναι. Λοιπόν, δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά αυτό είναι το πρώτο. Αν ήταν Γιώργος. Αστυνομικό. Ναι. Το πρώτο είναι το πρώτο μου αστυνομικό μυθιστόρημα. Επαναλαμβάνω, λέγεται Η Αδερφότητα της Ασημένιας Σκόνης. Είναι κυκλοφορία από τις εκδόσεις Εν Άλλος Ωκεανός. Έχουμε και έκθεση στη Θεσσαλονίκη αυτή την εποχή και
έχουμε και καλή κίνηση και πηγαίνει ο κόσμος. Αυτό είναι θετικό, γιατί είναι σημαντικό μετά από μια μεγάλη κρίση που έχει περάσει και το βιβλίο και τα ξέρει και ο Γιώργος, να έρχεται ο κόσμος και να αγοράζει βιβλία. Είναι καλό για τον πολιτισμό, καλό για το επίπεδό μας. Και το συγκεκριμένο βιβλίο έχει καταιγιστική δράση, όποιος το πάρει στα χέρια του. Έχω και μια καινούργια κριτική από βιβλιοκριτικό που το λέει αυτό. Έχει πολλά στοιχεία και ιστορίας, δηλαδή θα περάσει και η ιστορία των Ελλήνων Εβραίων μέσα από αυτό το πολύ ωραίο. Ναι, γιατί υπήρχε καντήλα, την παρατήρησα στο πιστόφυλλο. Ναι. Λοιπόν, και επίσης θα δούμε και πράγματα που αφορούν και την ακροδεξιά. Μέσα από αυτό το βιβλίο και πιστεύω ότι οι αναγνώστες που λατρεύουν τα αστυνομικά βιβλία θα ζήσουν αγωνία. Να είναι καλοτάξιδος, ευχόμαστε, Παντελή. Πάντως είναι πολύ ωραίο που βγαίνουν βιβλία και βγαίνουν και ωραία βιβλία. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ θετικό. Ακριβώς. Μπράβο και που γράφεις. Μπράβο, Παντελή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Αύριο την ίδια ώρα στις 10 ακριβώς θα είναι εδώ η Μαρία Ραπατζή με το One Time. Εμείς τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.